Καλησπέρα και καλή διασκέδαση, φίλε. Η διεύθυνση και το προσωπικό σας έχετε καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Να πάρετε μπουκάλι υποχρεωτικά, γιατί εμείς δεν ανεχόμαστε εδώ να είστε με ποτά μόνο. Ναι. Ένα ανοιχτό μπουκάλι. Χρόνια πολλά στους Γιώργηδες. Στους Γιώργηδες και στις Γεωργίες. Δεν με καλεί κανείς πριν τους γιορτές σου. Τι? Δεν με καλούν στους γιορτές τους. Μήπως πας χωρίς δώρο? Ποτέ. Πάντα πας με δώρο? Αφού με ξέρεις πως είμαι, ρε, γιατί είσαι αντιδράστα που με ξέρεις, είμαι γύφτος. Όχι, δεν είσαι γύφτος. Πάω και μετάξει, αλλά είμαι γύφτος. Ναι. Τουρκόγυφτος. Αν τα λέμε για εμείς. Όλα τα κάνουμε, ναι. Έτσι είναι. Κοίτα, την Παρασκευή ήμουν Βούλγαρος. Το Σάββατο Τούρκος. Ναι. Την Κυριακή Μάω Μάω. Μάω Μάω. Μάω Μάω, όχι Μάω Μάω. Με ο ή με ου? Με ου είναι κανονικά. Με ου είναι. Είπε, κάνει οικονομία. Ο Μετασέντης κάνει παντού οικονομία. Είναι σφίχτης, ε. Σφίχτης. Τσίπησε. Δεν πειράζει. Θα τα βρει μπροστά του όλα. Γιατί θα βρει μπροστά του. Όχι ότι έχουμε καμιά δυνατότητα εκδίκησης, γιατί είμαστε λίγο αφελείς. Αλλά καμιά φορά το κάρμα, ναι, σου έρχεται. Εντάξει, αυτό είναι πάντα. Τα λούζεσαι μετά. Έτσι πέρα. Θα τους αφήσουμε να χαρούν δύο μέρες που πήραν ένα τίτλο στα χαρτιά. Εμείς θα κάνουμε δουλειά μας. Δουλειά μας ποια είναι, φίλε Γιάννη? Θα διασκεδάζουμε τον κόσμο. Να τον κάνουμε να περνάει ωραία όσο είναι στα μάξι και περιμένει στην κίνηση. Ωραία, ναι. Να τον κάνουμε να περνάει ωραία όσο ταξίνει στο σπίτι. Να τον κάνουμε να περνάει ωραία και να μαθαίνει πράγματα από έναν επαγγελματία αθλητή και από αύριο τυπικά πτυχιούχο. Γιάννη μου, πώς αισθάνεσαι, πλησιάζει η ώρα που θα πας το πτυχίο στα χέρια σου? Είναι κάτι που περίμενα πάρα πολύ καιρό. Κάνεις αποσφαίστης? Περάσαν 21 ολόκληρα χρόνια από την πρώτη μέρα που πέρασα το κατόφλι που ήταν σε άλλα κτίρια. Είμαι πολύ περήφανος για τον εαυτό μου, η οικογένειά μου είναι πολύ περήφανο, οι φίλοι μου όλοι. Ναι, και εγώ δεν είμαι περήφανος, θεωρώ δεν με ενδιαφέρει τι είσαι εσύ. 18 χρόνια, αλλά τέλος πάντων ναι. Δεν ήταν 18, δεν ήταν ότι ήμουν ένα μάθημα το χρόνο. Όταν μπόρεσα και τελείωσα την καριέρα μου και βρήκα πού θα μείνω ακριβώς, σε ποια πόλη. Ναι. Ήρθε η ευκαιρία. Δούλεψα πάρα πολύ, διάβασα. Τι έχουμε οργανώσει για αυτό το event? Πυρσί επιτρέπονται? Ποιο? Πυρσί. Πυρσί, δεν ξέρω εγώ, δεν έχω ξαναπάει. Δεν με ξανακαλέσει κανένας. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Αυτό είναι κάτι που πραγματικά έχω άγχος. Τι άγχος έχεις? Έχω άγχος. Είσαι και ψηλός, που θα παίρνεις. Θα κάθονται τα άλλα. Καλά, δεν έχω τέτοια προβλήματα. Αφού είμαι 25 χρόνια διάσημος, δεν είναι αυτό το θέμα μου. Έχω μια πρόταση από έναν παπά. Ναι. Τον Κώστο. Αυτός, ναι. Ναι, περίμενε. Αν θες να γραφτείς θεολογία μαζί του. Να πάρεις κάποιο πτυχίο ακόμα. Θεολογία. Μιλάμε για παπά στον αέρα και πιάνει τα τέτοια του, ρε παιδιά. Στραβοκαβάλισε. Όχι, πάτερ. Πάτερ, δεν μπορείς να φαντάσεις τι έκανε το λαμόνιο. Σήμερα έμαθα ότι μπορείς να στείλεις προσκλήσεις. Δεν ήξερα ότι... καλείς κόσμο στην ορκομοσία. Σήμερα το έμαθα. Πού είναι η πρόσκλησή μου? Να την. 1-0. 2-0, γιατί. Πάτερ! Πάτερ, δεν στείλες μήνυμα και έπιασε τους όρχες του. Να ξέρεις. Την προηγούμενη εβδομάδα να σε στείλω. Δεν είμαι ρουφιάνος. Είναι τιμή μου να έρθεις. Να μου δώσεις και την ευλογία σου. Ναι, είναι ξεκάθαρα. Να πιάσεις και λίγο να το κεφάλι του. Και λίγο το έτσι, του κόλκα εδώ πέρα, γιατί. να του κουνήσεις λίγο. Γιατί έχει πριστεί. Το κάνει ασυνέστητα αυτό τώρα. Πήγε το χέρι κατά λάθος εκεί. Ήταν, αυτό ξέρεις τι είναι. Αυτό είναι αυτοματισμός. Αυτοματισμός είναι απευθεία σύνδεση που λένε. Ναι, αυτό. Απευθεία σύνδεση. Okay. Όταν με ρωτάνε τι κυρώ εκεί απάνω. Απαντάει. Όχι, μην απαντάει. Πάτερ, θα σου στείλω φωτογραφία. Που τα πιάνει. Όχι, ρε. Πού, πού. Τι. Πρώτο ξεμάτιασέ με από τις 9. Επίθεση Πάτερ έχουμε. Από τις 9 και 35 μέχρι τις 3 η ώρα το μεσημέρι θα με ξεματιάζεις. Τι λέει, ρώτα το αν ψήνεται να... Το άλλο, ρε. Να του κουπού, τι λες, ρε. Πάτερ. Είναι εκνευρισμένος, φίλε, με την απόφαση. Είναι εκνευρισμένος, όλοι είμαστε εκνευρισμένοι. Μίλησα πριν μαζί του, πήγε να μου βάλει μπρίζες και του λέω, είσαι ο χιλιοστός που με πήρε σήμερα να μου βάλει μπρίζες. Μένα με πήρε ο κτηνίατος, ο γιατρός, ο φίλος. Ού, γιορτάζει σήμερα, δεν τον πήρα. Ο Γιώργος ο Μανουήλ. Και χρόνια του πολλά. Είναι όλοι πύραυλοι. Μου λέει, ήρεμα με το Σταυράκι σήμερα. Λέω, ναι, ναι.
Είναι όλοι πύραυλοι. Ήρεμα πολύ. Εγώ σου το διαχειριστώ. Είναι ένα αμαρτία. Κοίτα, αυτό για μας, είναι. Για μας είναι αμαρτία πούμε... για τους αθλητές, για τους προπονητές, για την ομάδα. 100% δεν ψάχνεις. Είναι αμαρτία για τους φιλάθλους, για τους οπαδούς. Είναι ευκαιρία. Η ομάδα ήταν πρώτη φορά στα τελευταία 30 χρόνια, τα τελευταία 25 χρόνια που βλέπω εγώ το ΠΑΟΚ. Είναι η πρώτη φορά που η Νταϊλίκη είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή έτσι. Είναι οι καλύτεροι παίκτες. Αυτό, η καλύτερη ομάδα. Χημεία, τα πάντα. Και ξαφνικά τώρα στα χαρτιά δικαστήρια δεν πήρε το πρωτάθλημα. Αλητία, ψέμα. Άστα αυτό, δεν είναι. Δεν πήρε το πρωτάθλημα. Δεν παίξαν μέσα στο χόρτο. Εννοείται δεν παίξαν μέσα στο χόρτο. Και, αλλά... μετά λένε, και μετά λένε οι φίλαθλοι, βία. Φίλαθλοι ήταν κύριοι, φίλοι όλοι. Πρώτη φορά, η πρώτη χρονιά. Δηλαδή, πόσα παιχνίδια παίξανε χωρίς κόσμο, ΠΑΟΚ. 10. 10 μετρημένα, ε. 10. Δηλαδή, πώς θα το καταλάβεις. Και έφυγε οι αγώνες είναι. Θα σου πω ένα απλό πράγμα. Πώς είναι οι αγώνες. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ σημαντικό και το ξέρεις σαν αθλητής. 15 είναι το έδρας. Είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, ε? Ναι, είναι πολύ σημαντικό σαν αθλητής και εσύ το καταλαβαίνεις. Ότι σε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτήν, φίλε, να μην μπει ο κόσμος στην εξίσωση. Δεν γίνεται αυτό. Ο ΠΑΟΚ το ξεπέρασε. Το ξεπέρασα με. Δεν έκανε απώλεια βαθμών. Με παρακάλια, με όχι, παιδιά τώρα ευκαιρία να το πάρουμε, έτσι με ψιστήρι. Όχι, άλλο λέω, ρε. Ναι, παίκτης, αλλά και που παίζεις στο άδειο γήπεδο. Εντάξει, αυτό είναι το χειρότερο. Φιλικό. Αυτό σου λέω, ρε. Φιλικό είναι αυτό. Ναι, δεν πήγε στην εξίσωση. Όταν άρχισαν να έρχονται τα παιχνίδια δευτερού γύρου που ο ΠΑΟΚ μπορούσε να βγάλει κόσμο εκτός έδρας, δεν υπήρχε απαγόρευση. Ναι. Ξαφνικά αυτός που κάνει τον υφυπουργό αθλητισμού που τρώει μακαρόνια με κοιμά, που δεν ξέρει καν αν ανέβει στο διάδρομο, δηλαδή αν τον βάλει να κάνει 6 μέτρα στο διάδρομο θα πέσει. Αυτό είναι πάλι ρε φίλε που πάει και βάζουν κάτι υπουργούς σε κάτι θέσεις που δεν ξέρουν τι είναι. Τέλος πάντων, αυτός εδώ λοιπόν, ωραία, έβγαλε απαγόρευση να μην πηγαίνουμε ούτε στα εκτός. Ο ΠΑΟΚ τιμωρήθηκε με 7 αγωνιστικές αρχικά. Ναι. Ωραία. Πρόσεξε με Γιάννη. Για ξύλο που έπαιξε με οπαδούς ομάδας που τα ξεκίνησαν όλα. Γιατί αυτοί μπήκαν πρώτοι στην πίσω γέφυρα. Και τιμωρήθηκαν με 3. Ναι. Δηλαδή παίζω εγώ ξύλο με σένα, ρε αγόρι μου. Ωραία. Το ξεκινάς εσύ. Ναι. Εντάξει. Και εσύ τους 3 αγωνιστικές έχω 7. Που απάντησα. Ναι. Δηλαδή, είναι σαν να έφαγε τα σούτια με τον Καράκουτη εσύ, να έφαγε ο Καράκουτη στις 8 και εσύ τις 3. Όχι. Εγώ έφαγα 8 έφαγα εγώ. Ναι. Αυτός έφαγε 4. Ναι. Αλλά ο δικαστής ξέρεις τι είπε. Τι. Γιατί όταν λέει Γιαννούλη, Σάκερφορντ, Χάρβεϊ 8, Καράκουτη 4. Πετάγουμε εγώ και λέω. Γιατί 4 αυτός. Έτσι είναι. Και τι μου απαντάει. Τι. Δεν σε πέτυχε. Ενώ έδωσε μπουκέτο. Ναι. Την απέφυγα εγώ γιατί είμαι γυρίσκο. Δηλαδή φάγαμε αυτά γιατί πήραμε παραπάνω τουλ στην πεζογέφυρα. Ναι, έτσι. Ναι, έτσι. Α, ωραία. Εμένα ο δικαστής. Κερδίσαμε 4-3 τα ντου, ξέρω εγώ. Ναι. Ναι. Ωραία, καλό αυτό. Ωραίο, ακούγεται. Ωραίο, ακούγεται. Ακόμα δεν ξεχάσω. Ένα από αυτό το τελικό μου έχει μείνει η πτάμενη γλάστρα με το που μπαίνω στο γήπεδο. Αυτό μου έχει μείνει. Δηλαδή τώρα πες μου εσύ. Ναι. Δεν έχουν ζαλιστεί, δεν έχουν τρελαθεί οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Έχουν τρελαθεί και πρέπει να διαχειριστούμε. Ωραία. Ποιοι φύγατε, γιατί μιλάμε. Τι να διαχειριστεί. Τι, ναι, εδώ, όχι, μιλάμε για το. Ναι, τώρα πάω πέρα. Άκουγα. Τώρα παίζουν κύπελο. Επειδή είναι σοβαρά τα πράγματα και επειδή εγώ. Πού θα γίνει ο τελικός. Στο ΑΚΑ. Έκλεισε, εκεί είναι. Ναι, δεν έχουν τη δυνατότητα το ελληνικό κράτος ναι. Να εγγυηθεί την ασφάλεια του Έλληνα πολίτη σε οποιοδήποτε άλλο γήπεδο και το λένε και δεν τρέπονται. Ωραία. Ωραία, το λένε και δεν τρέπονται. Θα πάρουν οι δύο ομάδες. Λέγεται από 15.000. Αύριο θα ξέρουμε. Αύριο 80.000 θα πάρουν από 15. Ναι. Ωραία. Πόσες σειρές θα είναι οι αστυνομικοί. Εγώ πιστεύω θα έχει 15.000 οπαδούς ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πάντα έχει παραπάνω οπαδούς από εισιτήρια. Δηλαδή με το σύνδρομο των Σιαμαίων θα βρεθούν το τέτοιο 25, 23. Εκεί θα είμαστε κάπου. Αλλά. Δεν ξεχάσω ποτέ που είχαμε μια φορά 20 προσκλήσεις στην Ξάνθη. Και μπήκαν κανένα 400 άτομα μέσα. Και λέει σε μια φάση και ρωτάς, ρε παιδιά, φτάνει με το 127. Να είχαν κάνει το 127, κάποια 300 που θα την πει. Δηλαδή, τι θα γίνει τώρα. Τι. Άκουγα, θα γίνει. Επειδή σοβαρό. Σοβαρό είναι, θα σου πω όπως τα έχω στο μυαλό μου. Πνίγει και νερό. Σαν ένας άνθρωπος που παίζει ένα ρόλο στην επικοινωνία του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Ωραία. Πρώτα απ' όλα, 2 μέρες θα πρέπει να ηρεμήσουμε. Γιατί, εγώ πώς αισθάνομαι, σε πάω ξύστο, όχι σαν δημοσιογράφος. Αισθάνομαι άδειος. Έχω αδειάσει, ρε φίλε.
Έχω αδειάσει γιατί η λαμογιά τους βγήκε νικήτρια. Ναι. Ωραία. Από την άλλη βέβαια, επειδή είμαι και εγωιστής σαν άνθρωπος, δεν θα τους δώσω τη χαρά, ρε φίλε. Δεν θα τους τη δώσω. Δηλαδή, μακροπρόθεσμα στο μυαλό μου, θα δουλέψω το πώς αυτό το πράγμα θα το πάρω πίσω. Ωραία. Σαν Σταύρο σου μιλάω τώρα. Ναι, αλλά δεν είναι και ναι, αυτό άκουρη, όμως κάτι ωραίο. Εδώ λοιπόν είναι ο ΠΑΟΚ που καλείται να βγει μπροστά. Αν ο ΠΑΟΚ τηρήσει σιγή ηχθείως και πάμε με τις διαρροές και τις παπαριές μέχρι τις 12 Μαΐου, δεν ξέρω αν θα γίνει τελικός. Γιατί? Γιατί στο πρώτο offside που δεν είναι, ναι, 5.000 καρέκλες μέσα. Χρειάζεται αυτό, μια ανακαίνιση στο ΆΚΑ τώρα που τα λέω, γιατί τα καρεκλάκια είναι παλιά, τώρα δεν είναι κατάσταση αυτή. Αλλά τέλος πάντων, πλάκα κάνω προς ηθικολόγους μας κουνάνε το δάχτυλο και μπορεί να βιάζουν παιδάκια γιατί ξέρουμε τι είναι. Ωραία. Έχουμε και λέμε λοιπόν, ο ΠΑΟΚ ήρθε η ώρα να διοργανώσει μια συνέντευξη τύπου, να πει τα πράγματα όσους έχουν και να δώσει κατευθύνσεις στο λαό. Το κλαμπ είναι πάνω από όλους. Το κλαμπ είναι νούμερο ένα. Οι δημοσιογράφοι, ο κόσμος, οι παίκτες, οι προπονητές είναι το δύο. Είναι πίσω. Τι είναι πιο σωστό? Για μένα. Να κάνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Εγώ τι θα έκανα? Όχι, είναι ΠΑΟΚ. Έλα, συνέντευξη τύπου ΠΑΕ ΠΑΟΚ σήμερα. Έλα, κάτω συνέντευξη. Ποιος θα μιλήσει? Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ζητά συγγνώμη από τον κόσμο της ομάδας, ο οποίος είναι στεναχωρημένος δικαιολογημένα. Δεν έχω να πούμε κάτι επ' αυτού. Υποσχόμαστε σαν ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Τώρα μιλάς. Ναι, όχι, υποσχόμαστε, ναι. Υποσχόμαστε σαν ΠΑΕ ΠΑΟΚ ότι δεν θα καθίσουμε με αυτά τα λαμόγια ποτέ στο τραπέζι. Ποτέ ξανά. Ποτέ να συνεννοηθούμε. Είναι συνεταιρισμός ο οποίος θα λειτουργήσει χωρίς εμάς. Ναι. Εντάξει. Θα τονώσουμε το αγωνιστικό τμήμα με τις προσθήκες που πρέπει. Θα το ενισχύσουμε σε στελέχη. Ωραία. Και θα κάνουμε αυτό που οφείλουμε για να μην ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Ζητάμε στον τελικό να μην δώσουμε δικαιώματα, γιατί βλέπετε ότι με την επικοινωνία που κάνουν τη φασιστική, εντάξει, μας χρεώνουν ό,τι υπάρχει. Δεν χρειάζεται να δώσουμε δικαίωμα τώρα. Όταν είμαστε έτοιμοι, θα δώσουμε εμείς το σύνθημα. Δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα να τους χτυπήσουμε. 30 χρόνια λόμπι. Γιατί αν κάτσεις και τα αναλύσεις, Γιάννη, αυτό έγινε. Αυτό έγινε, φίλε. Ένα χρόνο είσαι τώρα που άρχισε να παίζεις κι εσύ μπάλα. Ένα χρόνο. Ναι, ρε φίλε, αποδείχτηκε. Πιστοποιήσω μέσα στο μυαλό μας, το είχαμε πάντα, εντάξει. Ναι. Μου λέει μια μέρα ένας παράγοντας του ΠΑΟΚ Σταύρο, δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα χάσουμε αυτό το πρωτάθλημα μετά το Τρίπολη Ολυμπιακός 1-1. Και όταν το συζητάμε, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δεν εκτελείωσε τίποτα. Και μα και εδώ πέρα μαζί το συζητάγαμε. Που σου έλεγα εγώ θα πάρουμε το πρωτάθλημα και εσύ μωρίες, δεν μιλάω. Έχει ακόμα αρκετές αγωνιστικές. Αλλά το θέμα είναι ότι πόσο να ακόμα να αντέξει ο απλός ο φίλαθος. Μια χαρά θα αντέξει. Έτσι μεγαλώσαμε. Όχι, δεν μεγαλώσαμε έτσι. Έτσι όχι, μεγαλώσαμε, φίλε. Δεν μεγαλώσαμε έτσι. Δεν μεγαλώσαμε. Κοινωνικά έτσι μεγαλώσαμε. Δεν μεγαλώσαμε. Ποδοσφαιρικά έτσι μεγαλώσαμε. Έχω μεγαλώσει πιο αγριεμένα πράγματα. Εγώ αυτό πραγματικά, σαν Γιάννης, φοβάμαι μην αγριέψει ο λαός του ΠΑΟΚ. Αυτό φοβάμαι. Εντάξει, εγώ άλλο γιατί το τώρα είναι ήσυχος. Είναι ήσυχος. Καλά μιλάω. Κάνει. Αλλά... Γι' αυτό μιλάω εγώ ότι πρέπει να βγει μπροστά, είπα. Φίλε, δώσ' μου μια έμπνευση. Ως πότε από το μυαλό μου θα τα παίρνω ό,τι βρίσκεται, ας κατεβάσει. Χρειάζεται, φίλο ΠΑΟΚ, καθοδήγηση. Χρειάζεται το ΠΑΟΚ ηγέτες, χρειάζεται ανθρώπους που να νιώθουν που βρίσκονται και τι κάνουν. Δηλαδή τώρα, άμα κάτσουν και συνεταιριστούν ξανά στη Λίγκα με τους Μελισανίδηδες και τους Μαρινάκηδες και με αυτούς, και τον Αλαφούζο που διέλυσε τον Παναθηναϊκό, κατάφερε και αυτό. Πω, άλλο τότε δεν έχω κανένα λόγο εγώ να κάτσω να ασχοληθώ. Να κάτσω στη τραπέζα με αυτού, δε. Ρε φίλε, εσύ να σε λέω εγώ σε ένα βλάκα, να σε λέω παντού δεξιά και αριστερά βλάκα, να σε κλέβω, να σου φέρω με αλήτικα, να βάζω και την κυβέρνηση, τον Υπουργό Δικαιοσύνη και τον Υπουργό Αθλητισμού να με τρυπάνε, να του βάζω εγώ. Ωραία. Και κάθομαι μετά μιλάω μαζί σου. Τι να πω με σένα, ρε φίλε. Τι να πω, μπορώ να πω κάτι? Ξέρω πώ μου πουνιέ. Στην πραγματικότητα δεν με βολεύει εμένα με σένα. Αλλά τέλος πάντων δεν με βολεύει. Ναι. Αν και. Ξέρεις πόσα μαυράκια και παιχτάκια με κοιτάγανε με μισό μάτι και του τσαλάκωνα. Γιάννη, θα γινόσουν. Σκεφτόμουν βασικά. Ναι. Ποιο θα μπορούσε να είναι γενικός αρχηγός στον ΠΑΟΚ?
στο ποδοσφαιρικό. Και τα στοιχεία που χρειάζονται. Εύκολα. Είναι όγκος. Τον έχουμε. Ναι. Reflex, να σε γρήγορο να πηγαίνει προ τον υπόπτη. Δηλαδή. Είμαι γρήγορο. Ναι, ναι. Να βαρά καλά. Βαράω και καλά. Ναι. Γνωστό και αυτό. Ναι. Να κάνει λίγο τον καραγκιόζη. Το έχει σκεφτό μέσα σου. Το έχει σκεφτό. Ναι, μεταξύ μα. Ξέρει τι βασικά. μαλλιά, εσύ ψευτομαλλιά με τρεις πόντους. Ναι, με καρέ, μιλάς, γελάς. Ναι. Πιστεύω ότι αυτή η θέση μηδανικός για εκεί. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Εκεί κατέληξα. Και άμα και κανένας παίκτης μου είναι και λίγο έτσι αεράτους, θα τον κάνω και ένα ψευτομπούλινγκ έτσι λίγο να σιώσει. Μέσα στα πολιτήρια, ξέρεις ποιο είναι το κορυφαίο. Καλό το μαστίγιο είναι η περίπτωση, ξέρεις. Το κορυφαίο, Βασίλης Οικονομίδης. Είμαστε ο Βασίλης Οικονομίδης, γενικός αρχηγός στο μπάσκετ. Όχι, χάνουμε. Κερδίζαμε ένα πόντο, νομίζω, μια μέτρια ομάδα στο ημίχρονο. Ένα-δύο πόντους. Και μπαίνει μέσα. Έχουν μπει όλοι οι παίχτες και χασκογελάμε. Όχι, γελάμε, ξέρεις, εντάξει. Και τραβάει κάτι σούτια τις τσάντες που, είναι, που είχαμε εμείς στον αέρα όλα. Mm? Και με μπίνει λίγο και με αυτά. Ξέρεις, πολύ bullying και αυτό. Φίλε, δεν κοιτιόμαστε μετά. Ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόταν. Πιστεύω αυτό χρειάζεται. Τώρα ποιος είναι γενικός αρχηγός στον πάγκο. Έχετε δύο μέτρα διαφορά. Ποιος ο κοντός ο Κωνσταντίνος. Σβουράς. Ωραίο φιλαράκι μου. Εντάξει, δεν τον τρώω. Ε? Δεν τον τρώω. Δεν είναι να το φας, θα πάει άλλο πόστο αυτός. Ποδοσφαιράνθρωπος είναι. Εντάξει. Αυτός δεν βαράει ο Παντελής. Είσαι καλός σε αυτό. Άρα είσαι επαγγελματίας αθλητής, βαράς. Ναι. Δεν πα, δηλαδή πας στον επόπτη και του την δίνεις όρθια. Ναι. τον δίνεις έτσι σκαμπυλωτά. Ναι. Και γίνεται δουλειά μας, φίλε. Αυτό θέλει το ελληνικό ποδόσφαιρο. 6-9. Μην το πεις. Πάρτε με τηλέφωνο. Τώρα και πτυχίο. Έχω και πτυχίο. Και πτυχίο. Θα το πω. Ζώα εκεί στην ΠΑΕ που γράφουν και στο Facebook συνήθως. στο Facebook έτσι γράφουν. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις και σε λίγο παρακολουθώ. Γιατί χτυπάει το τηλέφωνο μου, είναι από την ΠΑΕ. Οχ, drin. Κουράστηκα με τα δικαστικά και με αυτά. Στο ΠΑΟΚ 24 έχουμε που φάσκε και αντιφάσκε ο δικαστής. Ναι. Υπάρχει κείμενο στο σκεπτικό της απόφασης. Είναι προφανές ότι έχει πιεστεί για να βγάλει αυτή την απόφαση. Είναι προφανές ότι ο ρόλος του Κοντονή την ώρα που κάνουν bullying τον δικαστή πετάει αετό συνειδητά. Ο οποίος ήταν υπουργός αθλητισμού πριν πάει εκεί. Είναι δικαιοσύνης πλέον. Ναι. Απειλούν τους δικαστές τους Έλληνες και αυτός τι κάνει, σιωπά. Δεν υπάρχει πιο ξεδιάντροπο πράγμα από αυτό που έκανε. Και αυτός ο άνθρωπος θέλει να συνεχίσει να βρίσκεται στην πολιτική σκηνή. Οκ. Κανένα πρόβλημα. Ήταν να πάει στην Έδεσα. Δεν θα πάει το παιδί μας στην Έδεσα. Είχε εκεί μια παρουσία. Γιατί δεν πας, αγόρι μου. Δεν έρχεται ο Βασιλιάδης. Δεν έρχεται ο Κοντονής. Δεν πας στο διάολο όλοι. Εντάξει. Ναι, ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Εδώ δεν είναι Ελλάδα. Στην Έδεσα γιατί δεν πάει. Δεν πάει. Τι έχει να κάνει στην Έδεσα. Ήταν να συμμετάσχει σε ένα σεμινάριο, μια ομιλία, κάτι. Παρουσίασε βιβλίο. Όχι, δεν πήγε, ρε φίλε, αυτό έχει σημασία. Δεν πήγε. Υπήρχε ανακοίνωση που θα παραβρεθεί εκεί και δεν πήγε. Σήμερα ήταν. Α, σήμερα ήταν. Ωστόσο το ποινό. Ναι. Εντάξει, είναι τραγικό, ρε φίλε. Δεν είναι χώρα αυτή. Τώρα δεν μπουρδέλουμε. Για να τα λέμε στα ίσα όπω έχουν τα πράγματα. Ο καθένα κάνει λειτουργεί σύμφωνα με τα συμφέροντά του. Δεν υπάρχουν αξίε, δεν υπάρχουν νόμοι, δεν υπάρχουν τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα, πραγματικά. Θα μου πεις το άλλο διαπίστωση. Όχι, απλά μη μας το παίζουν ηθικολόγοι. Ναι. Οι συγκεκριμένοι. Αυτό εμένα με ενοχλεί. Ξέρω που βρίσκομαι. Έχω προσαρμοστεί σε αυτό που βρίσκομαι. Έχω στήσει τη ζωή μου σε σχέση με αυτό που βρίσκομαι. Τόσο πολλά κάνεις μαζί. Ρε φίλε, μπορείς να κάνεις αλλιώς. Δεν πρέπει να προσαρμοστείς με τον τόπο σου. Άρα δεν πέφτω τα σύννεφα για αυτό που γίνεται τώρα. 42 χρονών είμαι, δεν είμαι 15. Πέρασα από ρομαντικές στιγμές στη ζωή μου που ονειροβατούσα, που πίστευα ότι όχι υπάρχουν και άλλα πράγματα, ότι. Από τα 35 και μετά νομίζω και στο ίδιο. Κάπου εκεί πρέπει να συνήλθες. Από τα 35 και μετά, ναι, γίναμε πολύ πρακτικοί και πολύ ουσιαστικοί γιατί είναι το θέμα της επιβίωσης. Το θέμα είναι ότι δεν παίζεται ειδικά το ποδόσφαιρο και γενικά ο αθλητισμός μέσα στα γήπεδα. Αυτό είναι και είναι και πολύ τραγικό. Εμένα έτσι με νευριάζει που πάω και βλέπω τώρα όλοι να μαζεύονται εκεί πέρα στη Super League που μαζεύονται, γίνεται κάτι και πάντα σκοτώνονται ρε παιδί μου. Πάντα αυτό μην ξανακαθίσεις μαζί τους. Αυτό παιδί μου δεν γίνεται. Μην ξανακαθίσεις με αυτούς γελίους. Σε όλα τα αθλήματα τώρα δεν είναι και στο μπάσκετ πάνε εκεί πέρα σκοτώνονται ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό. Ποιος θα έχει, λες και υπάρχουν, ένα μάτς είναι.
Παίξτε δύο μάτς είναι. Παίξτε τα. Θα κρυθούμε στα πέντε σφυρίγματα του. Στο μπάσκετ ειδικά δηλαδή, άσε μου. Στο μπάσκετ είναι 99% καλύτερος κερδίζεις. Το ποδόσφαιρο είναι πιο δύσκολο, εντάξει. Πιο δύσκολο εννοώ το να σκοράρεις. Ε, βέβαια ρε φίλε, είναι πιο δύσκολο το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο μπορεί να έχεις πέντε δοκάρια. Όπως και οι άλλοι να πηδικλωθούν, να κουμπίσει την μπάλα κατά λάθος με το χέρι, όσο και να κερδίσει πέρα και να χάσει. Ναι. Γίνεται αυτό. Εννοείται. Και συχνά. Δεν λέω για την αξία των ομάδων. Γίνονται. Mm-hmm. Και στο μπάσκετ γίνεται να σε βάλει άλλους 30 τρίποντα. Γίνεται γι' αυτό. Ναι. 25, μια μικρή ομάδα. Ναι, απλά γίνεται μία φορά σε 100. Αυτό. Στο ποδόσφαιρο γίνεται 20%. Τι αυτή 20%. Παραπάνω. Mm. Και παραπάνω. Θέλω θέμα είναι ότι οι παράγοντες καθορίζουν τα πρωταθλήματα και δεν τα καθορίζουν οι αθλητές με τους προπονητές. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει παράγοντα στην Ελλάδα που εγώ πιστεύω ότι και έτσι γινόταν και παλιότερα στην Αγγλία. Γι' αυτό υπήρχε και αυτή η βία. Και μετά με τη Θάτσερ, τώρα που τι του είπε, 3-5 χρόνια, πόσα χρόνια γίνει αυτό. Όχι, δεν είχαν κουλτούρα, ρε. Δεν είχαν, μόνο και εκεί πέρα έτσι ήταν. Επειδή έχω διαβάσει έρευνα. Το πρώτο στήσιμο παιχνιδιών στην Αγγλία ήταν. Ναι, άλλο αυτό σου λέω. Ναι, τι. Ναι. Αυτό το... ήταν. Το ξύλο το πολύ δεν έκλειξε. Γιατί από ποιου έπεφτε. Από ποιου. Όχι από του πιτσιδικάδε, από αυτού του άλλου. Στην Τζέρση συλλήψει. Ήταν κυρίως γιάπηδων χρηματιστών δικηγόρων. Όσοι ήταν πιεσμένοι την εβδομάδα όλοι, ναι. Σαββατοκύριακο κλείνανε ραντεβού για σούτια. Για να φύγει η ένταση. Κατάλαβε, σου λέω. Άλλες κοινωνίες αυτές, Γιάννη. Άλλες κοινωνίες. Τι είναι αυτό. Ήταν τέτοιο ξύλο. Δεν ήταν ξύλο. Εντάξει, δεν μπορεί να το πει αυτό τώρα. Μεσογειακό. Λέω, δεν είναι το μεσογειακό και τίποτα. Άμα θέλουνε. Να βγει ένας υπουργός κάποτε και να πάρει μια απόφαση. Και ξέρεις ποια είναι η απόφαση. Εκεί που πονάει. Πού πονάει? Στην τσέπη. Όλες οι άλλες οι τιμωρίες είναι climb mine. Αλλά χοντρές. Αυτό 1 εκατομμύριο. 2 εκατομμύρια. Έτσι. Δεν πλήρωσες. 0 βαθμούς. -3. Έτσι θέλει. Όχι, δεν μπορείς να στερείς. Τους φιλάθλους να πάνε στο γήπεδο. Και κλεισμένο των θυρών, εντάξει, ναι και αυτό. Όχι αδερφέ, πρόστιμο 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, εκεί να πονάει. Και μετά θα βάλουν οι ομάδες δικούς του security. Θα ζουν μακαρόνια με κοιμάει υπουργός. Έτσι είναι. Ωραία, έχει δυνατότητα να νομοθετήσει, να νομοθετήσει. Και τι κάνει, φωνάζει τις ομάδες να συζητήσει. Άντε βρε μακαρόνι με κοιμά τώρα, που συζητάς. Τι συζητάς. Αυτοί έχουν αποδείξει 30 χρόνια δεν θέλουν να κάνουν τίποτα. Μα αυτό τους... Έτσι είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι. Πώς να μην δουλέψουμε και να βγάζουμε λεφτά. Αυτό θέλουνε. Και άμα είναι να ανταγωνιστούμε σοβαρά, να κάνουμε τη λαμογιά. Αυτή είναι η Ελλάδα. Ναι. Που μου κάνανε και στην Ελλάδα και στην Μακεδονία αυτή. Να σου πω κάτι. Όταν πήρε ο Παναθηναϊκός στο double πότε ήταν, το 2000 πόσο. Με το ΣΥΣΕ τότε. Το 10. Το μας έκρυψαν το πρωτάθλημα τότε επίσης. Ναι. Ναι. Εκεί μπήκε ο πατέρας, που αυτός ο εφοπλιστής είναι αυτός. Αγόρασε το σύστημα όλο, ναι. Ναι. Έχω σε ένα κάργο λεφτά, μαζί με 4-5 όπως και εσύ που ήταν όλοι μαζί τότε αυτοί. Ναι, ναι. Πήρε ένα πρωτάθλημα και σκοτεινή και έφυγε. Και άφησε τα χρέη του Παναθηναϊκού. Ναι. Τα οποία το τσακάλι. Τι έκανε. Τι. Μπήκε. Αγόρασε ένα πρωτάθλημα και έφυγε. Αυτό δεν ξέρω αν το αγόρασε. Πήρε παίκτες, έκανε. Γιατί δεν ξέρω αυτά που ξέρεις εσύ. Ναι. Έφτιαξε την καλύτερη ομάδα. Ήταν και δυνατός στην πολιτική ακριβώς από πίσω. Τι έπρεπε να το κάνει και τι δεν έκανε. Μπήκε και πρόεδρος Super League, ώστε άμα χρειαστεί ένα παιχνίδι να το κερδίσει αυτός. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Ψηφοφορίες, εντάξει. Διάφορα. Ναι, μωρέ, εντάξει. Διάφορα επιτροπές, το ίσχυε. Ναι. Αυτό κέρδισε. Και σχεδόν έφυγε. Ναι. Γιατί έφυγε αυτός, αφού πήρε πρωτάθλημα, μεγάλε. Έφυγε γιατί είχε άνοιγμα 65 εκατομμύρια για τον Παναθηναϊκό. Και μετά διαλύθηκε ο Παναθηναϊκός αφού δεν πήγε να σα δώσει το μαζί. Ακόμα χειρότερα τα έκανε. Πάει δίνει 100 εκατομμύρια για την τηλεόραση και δεν δίνει 5 για να ξεχρεώσει η ομάδα. Καλά, και εκεί μην νομίζω ότι. Εντάξει, ένα όμω. Τι νούμερα είναι αυτά. Η ουσία είναι για να μην τα μπερδεύουμε ότι μπερδεύουμε δεν υπάρχει παράγοντα που να αγαπάει το ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η ουσία. Δεν είδες τη συνέντευξη που έδωσα στη τέτοια, στην κοπέλα στη, με το αυτοκίνητο. Είδα την ανέβασες, δεν την έχω δει, όχι. Ναι. Δεν πρόλαβα. Με ρώτησε αυτό το πράγμα. Τι? Για τον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω, Βαζελάκη είναι αυτή. Όχι, ΑΕΚ. ΑΕΚ είναι. Τι με ρώτησε για τον Παναθηναϊκό. Γιατί έχεις παίξει εκεί, ρε Γιάννη.
Σιγά μου, επειδή έπαιξα εγώ εκεί πέρα. Γιουρολίγκα έχει. Με τον Μπάουκ μπε στην Γιουρολίγκα. Τον Μπάουκ πήρα δύο κύπελα. Εσύ πώ έχει. Με τον Μπάουκ σε όλα μέσα είμαι. Ο Μπάουκ μόνο ένα κύπελο είναι ζωή δεν έχω δει. Όλα τα άλλα τα έχω πάρει. Με το 74 δεν ζω. Το 74. Με το 74 δεν τα έχω ζήσει. Όλα τα άλλα τα έχω ζήσει. Δηλαδή ο Αλαφούζο τώρα είναι Παναθηναϊκό από Κουνιά. Ολυμπιακό ήταν. Δε. Και τι έκανε. Λέει κάτσε να πάρω μια ομάδα για να κάνω τα κουμάντα μου. Και δεν μπορούν να το βρουν κιόλας. Έχουν σκυλιάσει. Έχω ένα φίλο μου Παναθηναϊκό, ανεβάζει στο Facebook μια μέρα. Αυτό τον Μπιόγκιον Κουσάν που πάνε να τον πάρει το Παναθηναϊκό τώρα τον έχεις δει. Έναν Ταϊλανδό. Και λέει δεν μπορούμε να βρούμε τον Αλαφούζο στη Βουλιαγμένη. Θα βρούμε τον Μπιόγκιον Κουσάν στην Τινησία, στην Ταϊλάνδη που είναι. Φαντάσου. Εκεί που έχουν άλλα βέβαια, σκοτώνονται όλοι με όλους. Πυροβολήθηκε γνωστό ο παδό του Παναθηναϊκού έξω από το γήπεδο. Που είναι το Παναθηναϊκό Ρεάλ. Άλλο και εκεί. Άλλο και αυτό. Είμαι πολύ περίεργο να δω θα γίνει την Κυριακή στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Με αφορμή τα δικά του, όχι τα δικά μα. Από την άλλη, βέβαια, φίλε, άμα είναι σοβαρό ο προπονητή, διπλό ο Παναθηναϊκό στη Νέα Σμύρνη. Ενώ τρει μέρε πριν του είχαν αφαιρεθεί τρει βαθμοί. Που κέρδισε το γήπεδο η ομάδα. Και αυτό. Ο Ζουνίδης και ο Λουτσέσκου είναι οι top προπονητές σεζόν. Βέβαια. Εμένα ο Ζουνίδης μου αρέσει. Μα και εμένα μου αρέσει. Εντάξει, εγώ επειδή είναι και γνωστός μου χρόνια, του έχω μια έτσι. Είναι και το προσωπικό στη μέση που μπορεί να βγάζει τη συμπάθεια. Αλλά. Ναι, φίλε, έχει αποδείξει σε Παναθηναϊκό και Πανιόνιο ότι έχει οριμάσει προπονητικά, διαχειρίζεται καταστάσεις πάρα πολύ δύσκολες. Γιατί και στο Πανιόνιο είχε δύσκολες καταστάσεις. Είναι έβγαλε Ευρώπη. Με έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Βεβαίω. Είχε κάποιες αδυναμίες. Ελκυστικό, όπως με έλεγε ο φίλος ο Ζήσης. Ελκυστικό. Ξέρεις τι καλό έχει ο Ζουνίδης. Είχε αναγνωρίσει τις αδυναμίες του, τις προπονητικές. Και τις κρύβει. Ε? Και τις κρύβει. Όχι. Τι. Πήρε συνεργάτες που ήταν καλοί σε αυτό που δεν μπορούσε να δουλέψει. Δηλαδή ο Κόλλα στο επιθετικό κομμάτι πάρα πολύ καλός. Και τι έχει ο Ζουνίδης στο αμυντικό κομμάτι. Ναι, στο αμυντικό ήταν καλός. Γενικά στην τακτική ισορροπία ήταν καλός. Είχε ένα θέμα με την ανάπτυξη. Σε κλειστές άμυνες. Το δούλεψε. Okay. Μετά, ο Ζουνίδης, αν δεν είχε τα θέματα με τον Αλαφούζο, το ρόστερ που είχε κάνει το καλοκαίρι, ναι, μπορεί να μην ήταν καλύτερο από το δικό μας. Να ήταν ίσο με την ΑΕΚ. Ναι. Ολυμπιακός, μιλάμε για το χειρότερο ρόστερ της ιστορίας του Άστου. Ωραία. Θα ήταν ανταγωνιστής. Ολυμπιακός έχασε χθες. Του λέω τον Μπατζόκ του Άπειρου. Δεν θα κερδίσει τη Ζούπολη. Ναι. Δεν θα κερδίσει τη Ζούπολη. Ναι, κοντά είναι. Ωραία. Μου λέει, όχι, ρε. Κοντά είναι. Και το παίζω χ. 5-25. Το παίζω χ. Και τα ζώα δεν βάζουν ένα γκολ. Και χάνουνε. Φάγανε τον γκολ στο πρώτο λεπτό. Για να καταλάβετε τώρα, γιατί καφενείο μιλάμε τώρα. Και πώς ήταν το στοίχημα για να κερδίσει ο Απόλλων. 11. Δεν το παίζει άσο, ρε φίλε. Το χ είναι η έκπληξη. Και καταφέραν και το πήγανε. Τώρα εμείς χάσαμε, εμείς βγήκαμε Champions League χθες. Ναι. Ό,τι και να γινόταν σήμερα στην έφεση, παίζουμε Champions League. Ναι. Ωραία. Θα δούμε. Τώρα παίζουμε προγραμματικά Champions League. Ναι. Και έχει αλλάξει κιόλας. Έχουμε τύχη. Αρκεί να είμαστε σοβαροί στο αγωνιστικό τμήμα. Πάντως, να μην κάνουμε τα Champions League και να προηγούμε τον Άγιαξ. Πότε ήταν με τον Άγιαξ. Πάντα οριακά δεν περνάμε. Ρε. Έπρεπε αυτό, έλεγα. Όχι, ρε, με τη Σάλκη ήταν η μεγάλη ευκαιρία. Ρε. Εκεί αν το πλασέ του στόχο πάει μέσα, τελείωσαν. Και πάει τόσο. Πού είναι αυτή η ψυχή, ρε. Σπάρτα Πράγα. Η Σλάβια. Στην Τσεχία. Στο μεταξύ, ρε φίλε, τι σου είναι ο παίκτη. Ο στόχο ήταν, φίλε. Τον κράζαν όλοι την κοπρόσκο και γυρνάει. Ποτέ και έπαιρνε τέσσερι. Κάθε 15 μέρε τη άλλη Σλοβάκη. Ναι. Αλλαγή. Καλά έκανε. Και έκανε έτσι. Μια μέρα με παίρνει τηλέφωνο ένα φίλο μου που δουλεύει στον Κασόν. Παίζουμε με τον Πανιόνιο και είμαι σε ένα κουτούκι στα Πετράλωνα. Ωραία και τρώω. Και είναι υπόγειο. Ναι. Ωραία. Και δεν έχω καλό σήμα. Και μου λέει, Α, στόχ! Και κόβει το σήμα. Τι γίνεται. Έλα, ρε, τι ο στόχ, λέω. Λέω, στόχ! Και δεν λέει, μιλάει και ναι, δεν ακούω το σήμα. Ναι. Και βγαίνω έξω. Και τι μου λέει. Ρε, εσύ, ο στόχ είναι στο μπαλκόνι και πετάει αυγά σπραστικού. Λέω, τι λες, ρε. Ποδοσφαιριστής. Ναι. Σίγουρα, για να καταλαβαίνόμαστε. Ο ποδοσφαιριστής, ρε. Ξέρω, ρε. Ναι, ναι. Έχει για να πα και μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα. Τι να κάνω, ρε παιδί, από το σούπερ μάρκετ απέναντι. Να μην το δίνει απέναντι. Κανένα να το δώσει μπάτσο να συνεχίσει. Όχι, το έστειλα, το καθαρίσαμε, αλλά φαντάζομαι είχε πιήμα. Αλλά έκανε παιδί, και τώρα που έκανε παιδί, φίλε, άλλο στόχο. Όλοι κάνουμε έτσι. Άλλο στόχο, καμία σχέση.
Καμία σχέση. Τι άλλο ήθελα να σου πω. Γενικά πάντως, ξέρεις τι σκεφτόμουν πριν. Φτάσαμε ακριβώς. Σκεφτόμουν, ρε φίλε, ότι μας έχουν πάντα υποπίεση. Πρέπει να είμαστε εμείς τύπος και υπογραμμός και αυτοί να κάνουν ό,τι λαμπογιά γουστάρουν και να μην τρέχει κάστανο. Δεν κρατιέται ο Κόλκας. Δεν τρέχει κάστανο. Δεν κρατιέται. Ρε φίλε, πραγματικά αν ήμουν φίλος αυτή τη στιγμή. Θες να μην κάνουμε διάρρημα να σολάρεις. Όχι, ρε. Αλλά αν ήμουν πάντως, δεν ήμουν ο Κόλκας ο δημοσιογράφος και ήμουν ο Χολαργός, με έκανε παλιά. Ναι. Ωραία. Φίλε, δεν μπορείς να φανταστείς τι σκεφτόμουν να κάνω. Δεν μπαίνει από το μυαλό σου. Επειδή σε αυτά ξέρεις, τα εγκεφαλικά είμαι πολύ καλός. Ναι. Ναι. Φίλε, δεν περνάει από το μυαλό σου, θα τους έκανα. Πρώτα απ' όλα θα τους απαγόρευα να μιλάνε στην πόλη. Όποιος είναι δηλαδή από αυτούς, δεν θα μιλούσε. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνεις και έτσι, βρε. Ναι, αυτό που σου λέω εγώ τώρα. Να μην αισθάνεται άνετα. Κανείς. Τέλος πάντων, πάμε στο διάλειμμα. Να πούμε και τους χορηγούς μας. Βεβαίως, Spa Privé. Spa Privé. Spa Privé. Ιωάννη Κολέτη, 24, δίπλα στο One Salonica. Κουστάκι εκεί. Χαμάμ, σάουνα, τζακούζι. Μασάζ. Σοκολατοθεραπεία εκεί. Πού πας χωρίς σοκολατοθεραπεία. Έτσι όπως μεγάλωσε στο Τορόντο Γιαννούλης, παιδιά. Ξυπνούσε το πρωί και τον έκανε η Τζένιφερ από δίπλα. Τζέιν, όχι Τζένιφερ. Τζέιν από δίπλα, του έκανε σοκολάτο μασάζ. Να ξέρετε. Μαλλιάς. Γι' αυτό ψήλωσε. Barber shop. Κουρεύει, ξυρίζει. Μακρυγιάννη 46, Ηλίουπολη. Θα φέρω εδώ πέρα Γιάννη Μαλλιά, θα σου φέρω εδώ το Μπίλι. Είναι ένας μαλλιάς εδώ πέρα από τα Lidl. Τραβάει, βάζει λάδι στα μαλλιά του και τα τραβάει να μακρύνουνε. Πάμε διάλειμμα. Τι είναι, θυμάσαι. Βέβαια. Εμείς δεν έχουμε γνωρίσει αυτό το παλικάρι, τι έγινε. Γιατί δεν έχουμε γνωρίσει εμείς. Εννοείται το γνωρίζουμε. Εγώ. Γιατί μου λένε καλά λόγια για το παλικάρι αυτό. Πολύ καλά λόγια. Φοβερός καλλιτέχνης. Φοβερός. Κάνει για κάθε τρίτη live. Πού εδώ? Στον Κατσαρίδα. Στο Μαρκίδες. Χθες πήγα. Δεν έβλεπα το μισό μέτρο. Τον είδα και λίγο το χαιρέτησα. Λιποθύμησα και έφυγα. Τι ωραία. Βασίλη, βάλε και το ραγίζι μετά, ρε. Το αγαπημένο του τζαμτζί του φίλου μου είναι αυτό. Το ραγίζι. Ναι. Φίλε, έχει 25 εκατομμύρια views στο YouTube και αυτά. 25 εκατομμύρια δεν έχει το HO, ρε φίλε, από. Πάτα ρε να δεις. Πάτα να δεις. Άντε, τελευταία. Περίμενε. Θα πατήσουμε ένα Χέντριξ. Το Jimmy. Jimmy, ναι. Jimmy's. YouTube. Όχι UG's, ρε Βασίλη. Όχι UG's. Ποιος βλέπει UG's εδώ μέσα. Ποιος βλέπει UG's, ρε. Περίμενε. Καλώς ήρθατε στο Λίμπρο, ξεκινάει η εκπομπή. Σταμάτα το δεύτερο μήκο, ξεκινάμε. Κάτσε να δούμε πώς έχει το Hey Joe από Jimmy Hendrix. Ποιο Hey Joe, ρε, με βάλει το ραγίζι εκεί πέρα να δεις. Περίμενε, θα σου πω για το ραγίζι, ρε. Να το enter, ρε. 13.500.000 έχει η μεγαλύτερη rock μπαλάντα της ιστορίας. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Ράψε ραγίζι. Ρα, μα γράψεις το έβγαλε, ρα, μόνο ρα. Ρα. Στα ελληνικά, ρε, τελεμέ. Ρα. Δεν πιάνει τα ελληνικά εδώ, ρε. Α, καλά. Είναι βουλγάρικος υπολογιστής. Αλλά... Απ' τα Lidl. Σαν τον Billy. Κάτσε να πάω στο YouTube γιατί... Ρα! Στο Google πήγες. 25 εκατομμύρια έχει. 25 εκατομμύρια έχει. Έτσι μαλλιάδες του Lidl. Μαλλιάδες του Lidl και οι δύο. 25 χαρτιά. Όσα χρωστάει ο Παναθηναϊκός, τόσα views έχει. Παραπάνω σε Παναθηναϊκό. Πάτα ρε να δεις. Τι να δω, ρε. Όχι, πάτα. Το είδε ο Βασίλης. Όχι, να το δεις εσύ, γιατί πρέπει να πεις ότι ο Βασίλης είναι, ξέρω εγώ, ήπιε κανένα μπουκάλι. Τι μπουκάλι, να πιει δύο μπύρες, να πιει 35 κιλά άνθρωπος. Αντέχεις, ρε. Με γονατίζεις. Ραγίζει η καρδιά μου και σπάει ή ραγίζει η καρδιά μου remix. Από 25 έχει, από μια 25 έχουν και τα δύο. Κοίτα εδώ, έχει 26 εκατομμύρια. Μεγαλύτερη μπάντα. Εντάξει, φίλε, τι να κάνουμε. Αυτός είναι. Ναι.
Για τα κομμενάκια που στο βίντεο κλιπ, γιατί αυτά μας απασχολούν πάντα τα κομμένα όταν βλέπουμε βίντεο κλιπ. Ξέρεις τι δεν είπαμε, να πούμε και συγχαρητήρια στο βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Δεν είπαμε εμείς. Για πλάκα. Δεν είναι για πλάκα. Μπες λίγο στην ψυχολογία. Ναι, εννοείται, ρε φίλε. Και στον Ηρακλή. Παλικαρίσια. Παλικαρίσια. Είδα όλα τα παιχνίδια. Ναι. Ο Ηρακλής στον ημιτελικό ήταν ο συγκινητικός. Είναι αυτό που θέλουν όλοι. Τι εννοείς? Να βλέπεις να δίνουν όλοι το ό,τι έχουν, όσο μπορούν. Εντάξει, την άλλη μέρα κλάσαν Μέντες. Βέβαια, όταν πέσαμε τραυματίες. Κοίτα, ούτως ή άλλως ο Ηρακλής δεν είχε τύχη γιατί είχε πολύ χαμηλότερη ποιότητα από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Αλλά όταν χτύπησε τον Ανάκη, τελείωσε. Τελείωσε. Αλλά να πούμε μπράβο στον Ηρακλή. Ανάκη το πίτο γουστάω, δεν ξέρω, φίλε που λέει. Ο Σμαραγδί, πόσο χρόνο είναι αυτό. Ο Λίγο Σμαραγδί για μένα είναι πιο μεγάλο. Πιο μεγάλο από πέρα. Ενεργεία στην Ελλάδα γιατί είχε 18 τίτλους. 18 τίτλους. Και ξέρει γιατί γουστάω τον Σμαραγδί. Μην τον κράζουν όλοι. Είναι περίεργο παιδί. Τι είναι? Είναι περίεργο παιδί, μου λένε. Είναι περίεργο παιδί και 18 τίτλους. Αυτό σου λέω, ρε. Ναι, και. Γι' αυτό το γουστάρω. Και. Όχι, όταν μου λένε εμένα ότι είναι περίεργος κάποιος, ναι. Αδερφός μου. Αδερφός μου, ρε. Ναι. Έτσι, περίεργος, περίεργος, οκ. Okay. Γιατί να είναι περίεργος? Έτσι λέει η πιάτσα, ρε, αγώ μου, δεν τα ξέρεις τα βλάχικα τώρα. Και ο Κορονιός. Περίεργος, ναι. 30 πόντους, ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ο φίλος ο Παναγιώτης Γιαννάκης τον πήρε εθνική 30 χρονών. Ξέρεις, ναι. Δεν έχει παίξει εθνική μέσα. Ξέρω. Τις λαμογές σας τις ξέρω. Αλλά για να και αποθεώνεις εσύ που θα και που βρεθείς. Δεν αποθεώνω, λέω την αλήθεια. Ποια αλήθεια λέτε? Η αλήθεια είναι, φίλε. Η ουσία είναι, τέλος πάντων, για να τα λέμε όλα, δεν ότι γενικά στον πρωταθλητισμό, ναι. Εγώ θέλω να είμαι άλλος περίεργος. Κοίταξε, δεν μπορεί να είσαι ένας απλός άνθρωπος, ένας normal και να είσαι πρώτος. Δεν γίνεται, όχι. Δεν γίνεται. Ο Μάικλ Τζόρνταν είναι normal. Όχι, βέβαια. Ο Μάικλ Τζόρνταν σε έβλεπε και σε έκοβε από τα μούτρα. Αυτό δηλαδή ότι ξεκίνηγαν και λέγανε θα πάνε να πάρουμε το Γιάννουλη. Το σε κοίταζε όπως είναι. Τον πληρώνω να τον κάνω, έφυγες. Ξέρεις ποιον έδιωξε πρώτη. Όχι πρώτη μέρα, ένα χρόνο. Γιατί είχε κάτι θέματα ο Τζόρνταν και δεν μίλαγε εκείνη τη χρονιά. Αυτόν που έφερε ο Άρης, ο Σέλλερς. Μπράτ Σέλλερς, νομίζω. Μπράτ Σέλλερς. Ναι. Αυτός τον έδιωξε ο Τζόρνταν. Μας έφαγε το πρωτάθλημα, δηλαδή. Μας έφαγε το πρωτάθλημα. Ναι. Το Κλωτσιδόν από το Σικάγο. Γιατί? Ο παπάς εδώ πέρα με δίνει πινιλίκι. Ποιος δε? Πατέρ. Ο πάτερ λέει τιμωρία, θα τρώω καζάν τυμπή με κόλκα μπροστά σου. Πάτερ, άμα πάω να δώσω και δεν μπορώ, να ξέρεις. Θα πεταχτώ μέχρι την πόλη. Το πάτερ. Ενημερώστε με θα γίνει το βράδυ. Άσχετο. Ναι. Ναι. Και έτσι που λες με, για να είσαι πρωταθλητής, φίλε μου, και να έχεις τίτλους, για να έχεις όλα αυτά, για να είσαι πρώτος, για να τραβάς τους συμπαίκτες σου. Ξέρεις, ο αρχηγός στην ομάδα δεν είναι ο καλύτερος παίκτης ή ο πιο παλιός. Πιο σημαντικός είναι. Κατάλαβες, αυτός που θα μιλάει και όλοι θα τον ακούνε. Και δεν μπορεί να είναι πάντα ο καλύτερος παίκτης ή ο πιο παλιός. Και αυτό το ποδόσφαιρο, πόσοι αρχηγοί υπάρχουν? Κοίτα, πάω και στο παγκόσμιο ρεκόρ το περασμένο καλοκαίρι, ναι. Να δηλώσει 7 αρχηγούς. Αλήθεια είναι αυτό τώρα? Ναι. Και... συνήθως έχουν 3. 3 ή 4. Γιατί? Γιατί δε φίλε μπορεί να μην παίζουν δεκάδα. Δεν είναι σαν το μπάσκετ που μπαίνουν βγαίνουν όλοι. Α, γι' αυτό. Ναι, έχει λογική. Ναι. Κατάλαβες. Το... μπορεί να είναι τραυματίας σου, άλλος και να μην παίζει. Έχει τη σχέση, κύριε, δεν είναι στον πάγκο, δεν είναι... όχι στον πάγκο, δεν είναι μέσα από δυτή. Συγγνώμη, όταν, ερώτηση, όταν πάνε αποστολή, ναι. Εδώ στην Τούμπα, ναι. Στα αποδυτήρια πριν τον αγώνα δεν είναι και οι 30? Όχι. Όχι, Στο ξενοδοχείο πάει η αποστολή. Πάει η αποστολή, δεν πάνε όλοι. Και την ώρα του αγώνα, δηλαδή μέσα στην Τούμπα, πού κάθονται αυτοί οι υπόλοιποι? Στην κερκίδα. Στην κερκίδα. Στις σουίτες. Γιατί έχουν και σουίτες στην Τούμπα, Γιάννη. Ναι, ξέρω, εκεί είπα. Ναι. Έτσι είναι. Γι' αυτό έχουν. Το καλοκαίρι ανακοίνωσαμε 7. Και παίρνω τηλέφωνο τον υπεύθυνο και λέω: ρε φίλε, γιατί τα άλλα παιδιά κρίμα είναι. Κάνε 22 αρχηγούς. Ναι, ρε, ήταν. Το αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ το καλοκαίρι, φίλε, δεν το ξαναζήσω εγώ αυτό το πράγμα. Είμαι 20 χρόνια δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ, ναι. Και άλλα τόσα οπαδός του ΠΑΟΚ. Αυτό το πράγμα που ζω εγώ το περασμένο καλοκαίρι δεν το ξαναζήσω. Είναι πολύ τρισιαρχία.
Δεν είναι πολύ, ρε. Είναι... Μην κοιτάζει εσύ τον μπάσκετ που είναι 12 παίκτες, δε Γιάννη. Εντάξει, εδώ φίλε, είναι, φίλε... συζητάμε, μαθαίνουμε. Εγώ είμαι δάσκαλο, μαθαίνω από σένα. Τι... Αυτό, μαζί σου. Στο, ναι. Στο, το ρόστερ μαζί σου και το δάσκαλο. Ναι. Το ρόστερ του ποδοσφαίρου είναι 26 παίκτες. Ναι, 26 παίκτες, 30. Δεν είναι απλό. Ναι. Χρειάζεσαι έναν για τους ξένους. Έναν για τους Έλληνες. Έναν και ανώκρανο. Έναν για τον Πινελίκη. Έχεις δηλαδή διάφορες προσωπικότητες χρειάζεσαι. Καταλάβες. Δηλαδή, ναι. Πρώτος αρχηγός στον ΠΑΟΚ είναι ο Βιερίνια. Ναι. Είναι αυτός που συνδυάζει ποιότητα, γνώση από ΠΑΟΚ και σεβασμό στους αντιπάλους, στους διαιτητές. Γιατί έχει μια πορεία στον αθλητισμό. Ναι. Δεύτερος είναι ο Πέρκας, ο Γηγενής. Ναι. Ο Γηγενής. Τρίτος είναι ο Μαρεζάς, ο Γηγενής. Τέταρτος είναι ο Κρέσπο, που σε κάποια φάση που δεν είχαμε λύσεις, αναγκαστικά έγινε αυτός. Μάλιστα. Το καλοκαίρι ήταν και ο Κλάους, μετά έφυγε. Ήτανε ο Κάνιας, που είναι κανονικά δηλαδή, έστω να λένε, και ήτανε και ο Λεόβατς. Πες μου και ένα τερματοφύλακα τώρα, να κλείσουμε δεκάδα. Όχι, ο Γλύκος ήταν τραυματίας και ο Γλύκος ήταν. Και ο Γλύκος αρχηγός. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν το ήξερα αυτό ότι τρεις γιατί θα παίζουν και δεν θα παίζουν. Με αυτό ξέρεις, άμα είσαι παιχταράς, φίλε, και άμα είσαι αυτό, παίζει πάντα. Για μένα ο αρχηγός στο ποδόσφαιρο πρέπει να είναι πρώτα απ' όλα ασυντικός και να είναι δημιούργημα του κλαμπ. Για να εκφράζει τις αρχές του κλαμπ. Oh, δεν πρέπει να είναι, μην το λες έτσι. Όχι γηγενής, πώς το ξέρω, Βιερίνια, δεν είναι δημιούργημα του ΠΑΟΚ. Όχι. Ο ΠΑΟΚ όμως δημιούργησε την καριέρα του. Καταλαβες. Είναι, ανήκει σε κατήπιση Πόρτο. Ήταν διεθνής Πορτογάλος. Από τους λίγους που φτιάξε καλύτερο όνομα στον ΠΑΟΚ και έφυγε. Η εποχή Σάντος, Βίζας, Αγοράκη, ρε φίλε, πολύ ήταν. Δεν ήταν ένας. Μόνο αυτός συνέχισε τόσο πολύ. Θα σου πω γιατί. Ποιος άλλος συνέχισε. Ο Σάντος έχει μια εντολή για να δεις πώς γίνονται τα project. Ωραία. Στον ποδόσφαιρο. Συζητάει στο Μόναχο ο Ζαγοράκης, ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος, τότε διοικητικός του ΠΑΟΚ, και ο Φερνάντο Σάντος. Ναι. Ωραία. Η απέτηση που έχει η διοίκηση από το ενδυνάμει στέλεχος που ήταν ο Σάντος, πριν υπογράψουν, είναι: εγώ θέλω ομάδα αύριο. Δηλαδή θέλω να στήσω την ομάδα και 20, ήταν 20 ο παιχνίδι στο Νόφι. Όχι, λάθος. Τέλεια, ναι, το παιχνίδι στο Νόφι ήταν 27. Κάναμε μια χρονιά και η συζήτηση. Κάτσε για να θυμηθώ πώς έχει γίνει ακριβώς. Έρχεται ο Σάντος, αλλά η απέτησή του είναι ότι όταν θα στηθεί το επόμενο καλοκαίρι η ομάδα, θα πρέπει να κερδίσει από την πρώτη στιγμή. Ναι. Ωραία. Δεν υπήρχαν δυνατότητες οικονομικές την πρώτη χρονιά του Σάντος. Ο Σάντος ήταν αρχές Σεπτεμβρίου, μετά από μια ήττα στην Ξάνθη. Μόλις έχει φύγει από την Μπενφίκα. Και η εντολή λοιπόν του ΠΑΟΚ στο Σάντος είναι: θέλω να κερδίζω αύριο. Αυτό τι σημαίνει, Γιάννη, ότι ο Σάντος είναι αναγκασμένος οι επιλογές του να είναι έμπειροι. Για να φτιάξει γρήγορα μέταλλο. Ωραία. Ο μοναδικός παίκτης προοπτικής πήρε ένα ρόστερ που ήταν όλοι για γέλια, κράτησε μόνο τον Σνάουσερ και τον Μαρεζά, κανέναν άλλον. Ωραία. Ναι. Και ο μοναδικός παίκτης προοπτικής που πήρε σε 25 άτομα ήταν, φίλε, ο Άντρε Βιερίνια. Γι' αυτό είναι και ο μοναδικός που έπαιξε. Όλοι οι άλλοι ήταν θέλετε εντεκάδα. Χαλκιάς. Ναι. Σνάουσνερ. Κοντρέρας. Δανεικός ο Μάρκος Αντώνιο. Η πρώτη χρονιά μιλάμε. Δανεικός ο Μάρκος Αντώνιο από τον ΣΕΡ. Δανεικός ο Φίλιππος Δάλλας από τον Παναθηναϊκό. Ναι. Βερόν 30. Γκασία 31. Κονσεϊσάο 35. Ήβιτς 31 τότε. 30. Σολέν 30. Και Μουσλίμοβιτς 29. Ναι. Ποιον από αυτούς θα πουλήσεις. Δεν μπορούσες. Δεν πουλούνται αυτοί. Αυτό ακριβώς. Άρα ο μοναδικός παίκτης που πήρε πιτσιρίκας ήταν ο Βιερίνη. Που ήταν τότε στα 21. Και τον πήρες πρώτα δανεικό και μετά τον αγόρασες. Ο Ήβιτς χάρης... τι κάνει. Δεν έχω ιδέα. Κοίτα, ο Ήβιτς είναι νομοτελειακό να πληρώσει αυτό που έγινε πέρσι. Ναι. Ξέρεις πως λειτουργεί η αγορά, φίλε, η αθλητική. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Δεν είναι απλά. Έχει τώρα τη στάμπα. Έχει τη δύο στάμπες έχει. Μία η συνέντευξη τύπου. Με τζαβέλες στημένος ΠΑΟΚ και τέτοια. Μία ναι, στάμπα αυτή. Πω από τι είπε εκεί. Ναι. Που μπορεί να αποθεώθηκε από μερίδα του κόσμου, αλλά ο παράγοντας ναι, που θα τον πάρει λέει: κάτσε μου το κάνει και εμένα σε μια συνέντευξη τύπου. Με αυτό είναι. Και εγώ η πιστεύω, χωρίς να ξέρω τίποτα, ότι πέσανε μπουκέτα μέσα εκεί. Δεν νομίζω να προλάβανε. Τι.
Τι δεν προλάβαινε. Δεν έγινε. Δεν υπάρχει μία στο εκατομμύριο. Δεν έγινε, σου λέω. Δεν θα υπάρχει μία στο εκατομμύριο. Δεν ξέρω τώρα. Αλλά δεν υπάρχει τους Αμερικώτες. Και οι δύο. Επειδή δεν είναι κότες κανείς από τους δύο. Άρα ορμήξαν. Δεν συναντήθηκαν. Αποκλείεται. Κοίταξε, όταν πάει να σε μανουριάσει ο προπονητής για οτιδήποτε, έρχεται μέσα στα μούτρα σου. Αυτοί νομίζουν οι προπονητές ότι θα σε τρομάξουν, θα σε ψαρώσουν, ξέρεις, επειδή υπήρχε το στυλ Ιωαννίδης, ας πούμε, ξανθός που πίνει με τα μπινιλίκια και αυτά, μην νομίζει, πολλοί το κάνουν. Δεν είναι ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος, εδώ ακόμα το κάνουν και σε μικρότερες κατηγορίες και είναι γελοί αυτοί. Τώρα, να έρθει μέσα στα μούτρα του. Που σίγουρα πήγε μέσα στα μούτρα του. Δεν πήγε, σου λέω. Βέβαια, αποκλείεται. Ρε Γιάννη, δεν, δεν υπάρχει περίπτωση. Και δεν τι, φήμες. Και είπε τις φήμες. Τι, ήξερε πράγματα, άκουσε και ένα τηλέφωνο. Δεν μπορεί να ξέρει ότι έχει το μυαλό του καθένα. Δεν έγινε αυτό που λες. Πήγε μέσα στα μούτρα του. Τι, λέει ο άλλος. Τι, ρί. Μπαμ, μπουμ, τελειώσαμε. Έτσι έγινε. Δεν βγαίνει. Απαγορεύεται από τον νόμο, ρε αδερφέ, ο προπονητής. Αυτοί οι δύο, επειδή στα σούτια είναι πάρα πολύ καλοί, και οι δύο, δεν αν βρισκόντουσαν αυτοί, θα είχε γραφτεί. Τι, πολύ δυνατό παιδί, φιλάστο. Ο άλλος δεν είναι ντούκι, ρε. Και ο, τι λες, ο Ίβιτς και στην Εύρω έχει. Τι θα το κάνεις τον Εύρω, άμα σε πάρει όλους παραμάζουμε, ρε, πλάκα κάνεις. Δεν τι είναι ο Μπρους Λί με τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, που τις έβαγε ο Τζαμπάρ, μας δουλεύεις. Δεν τους έχεις δει στα κόκκινα, φιλάστο. Οι δύο συγκεκριμένοι. Τι δεν έχεις δει στα κόκκινα. Είναι δυνατά παιδιά, ρε. Δεν είναι ψεύτικοι. Άκουψε, λέει, και ο άλλος είναι 92-93, δεν είναι κανένας ψεύτικος. Είναι δυνατό παιδί, και ο ίδιος 70 κιλά, και ο άλλος 80 κιλά, 1,70, σαν πιθήκη, ντούκι. Ρε, καλά. Εγώ δεν το βγάζει από το μυαλό ότι πέσανε μπουκέτα. Δεν νομίζω, ρε Γιάννη, θα το ξέρα. Εντάξει, το ξέρες. Μπορεί, είπα, βίντεο θα είχα, άμα είχαν πέσει. Δεν υπάρχει, αυτό είναι μία δίνεις. Μία δίνεις, μία τρως, μετά ορμάνει η άλλη. Ποιος θα δώσει την πρώτη είναι. Καλά. Μετά αρχίζουν τα πιτσκουμάδια και τα φακελού και τέτοια. Τι είναι. 9.30. Με κόβεις, ρε φίλε, μιλάς 25 λεπτά και με αφήσεις 5 λεπτά. Έβλεπα Δήμα, ρε φίλε, 25.000, 26 εκατομμύρια. Βασίλης Δήμας. Ο Αργυρός πόσο έχει το ξημερώματα, για να δούμε. Για να δούμε ξημερώματα. 39 εκατομμύρια. Ναι. Τι κάνετε, ρε. Ο Αργυρός τι είναι, δικό σας, όχι ε, ο Χάλκινος ποιον πήρατε, ποιον έχετε, πες στο Βασίλη το χαζομεταλλά να μας πει ποιον έχει. Ποιος είναι μεταλλάς, δεν είναι μεταλλάς ο Βασίλης. Και μάλλα... τότε γιατί μακρύνε τα μαλλιά του. Καρέ είναι αυτό αγόρι μου, αυτός μου πήγαινε να δει, καρέ. Maiden, τότε τον διώχνανε. Τι να δει. Maiden, σατανιστές, σύγχρονα από το δεμπίσκετ. Τα ξέραμε αυτά, πήγαμε σε πάρτι ρε Κόλκα. Και εμείς. Πήγαμε σε πάρτι ρε. Πήγαινε σε πάρτι. Ένα μπρο από το πίσω. Άντε, αρχίδι, άντε. Τζομπάνι. Ήταν και τελευταίο σου κούσο Μπαρμπαρέλα για Μακρόπουλο. Ναι, όσοι προλάβατε. Γνωρίσαμε και τους γκρούπους του. Πολύ δυνατές, ωραία φιλή. Γκρούπι. Είδαμε μία στην αρχή, μετά εμφανίστηκε μία ίδια. Σοκαρίστηκα λίγο. Αλλά δεν έχει σημασία. Ξεπεράσαμε. Πού βαφτίζεσαι, πήγα να πω. Πού ορκίζεσαι χθες, αύριο. Χθες που ορκίζεσαι. Έχω χάσει την μπάλα. Γιατί. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Απιθύτα. Αποθού. Γιατί να πω τον ταρίφα που θα με φέρει. Στο Αποθού. Μόνο σε πάρτι έχω πάει εκεί. Εγώ που ήμουν τόσα χρόνια φοιτητής και δεν έχω πει ούτε σε ένα πάρτι. Μου λένε πριν παλιά τα κάνανε αυτά. Ναι. Κάτι τότε τέκνο και τέτοια. Για μια πανκ συναυλία που είχα πάει. Τέλος πάντων. Στο Αποθού, λέω δηλαδή. Ναι, ναι. Ωραία, ρε φίλε. Θα σε αποθεώσω. Να ξέρεις. Έδωσα τελετών. Τι έγινε. Έδωσα τελετών. Όχι αυτό που σκέφτηκες. Δεν έχω πάει. Δεν έχω πάει μια φορά. Σε πιανού όμως είχα πάει. Θα είσαι κόσμιος αύριο, ε. Μην κάνεις ρόμπα. Πάντα με κόσμιο. Φωνάζεις και είσαι κάγκαρος. Ας σου μπορεί, σε έχω χθες πουθενά. Εδώ στο ράδιο. Άλλο ρε το χαβάλε, το ας έχω χθες πουθενά. Δεν είσαι περήφανος για μένα. Δεν είσαι. Λέγε μωρί, λέγε ρε.
Σχαζομάρες στον αέρα εδώ πέρα μας ακούν δύο. Ναι, όντως είμαστε πολύ σοβαρή εκπομπή και πρέπει να είμαστε. Ρε φίλε, είμαστε entertainment άτομα. Διασκεδάζουμε τον κόσμο. Ξύπνα. Ξύπνα λίγο. Να πούμε τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς στα παιδιά στα ταξί που μας ακούνε και τους ευχαριστούμε. Ο Μανόλος σου στείλε. Όχι, ρε. Μόνο ο Μανόλο είναι η ταρήφα. Όχι, ευχαριστούμε όλους τους ταξιτζίδες που μας ακούν και μας στηρίζουν. Βέβαια. Απλά ο Μανόλος σταματήσει να κλέβει τους τουρίστες. Ο Μανόλο πρέπει να μάθει ναι. Ότι το αεροδρόμιο με Αγία Σοφία είναι 20 ευρώ. Ευρώ 20, όχι, όχι 80, όχι 90. Σταμάτα να κλέβει τουρίστες. Βλέπει τον οδηγό, ξέρει πόσο γράφει το τηλέφωνο. Πόσο γράφει το ταξίμετρο στο Όσλο, ξέρει. Δηλαδή ξέρει πόσο δεν θα του φανεί παράξενο. Ωραία. Μπορεί να έχει και ταξίμετρα ανάλογα την εθνικότητα, να τα βάζει, να βάζει να βγάζει. Ωραία. Ο αρχικλέφτης ταρήφας φίλος μας, ο οποίος όταν του λέω για ένα ταπεινό 20 άργο να με πάρει, για να με πάει αεροδρόμιο, τόσο είναι δηλαδή. Πήρε τη μάνα μου 10 ευρώ. Ρε. Δεν έρχεται πήρε ποτέ. Τη μάνα μου, ρε. Από τη μάνα σου πήρε λεφτά. Πήρε λεφτά. Και από τη μάνα σου πήρε λεφτά. Ναι, αλλά τον έχω βιντεάκι. Τι. Που τον δίνω λεφτά και το λέω. Ξέρεις, πρώτη κούρσα, τύπο, ξεκίναγε πρώτο. Ναι. Πρώτος πελάτης και καλά. Ναι. Και το λέω τώρα θα βγάλω. Και είχα κάτω στάρικο μαζί μου. Και ναι. Τώρα θα μου δω, ξέρεις, δεν θα γίνει το χαλάσει. Και φυσικά με δίνει, δεν είχε. Και με δίνει 9 δεκάρικα ο απατεώνας. Ενώ είχε 20 άρικα. Με δίνει 9 δεκάρικα. Αυτός είσαι, ρε Μανόλο. Τι λαμόγιο. Αυτός είσαι. Ξέρεις που φάνηκε oh, πολύ. Απατεώνα. Τι λαμόγιο είναι. Εδώ πέρα το δασκάλο λεφτά, ρε. Μαζί με. Εντάξει. Καθόταν. Εσύ, ξέρεις που φάνηκε. Όταν τον καβάτουσε στα Γιάννενα για να μπει μέσα. Καβατζώθηκε πολύ πιο γρήγορα από εκεί που είχα. Ναι. Που ήμουν έτοιμος εγώ στο timing να τον περάσω. Λέω, κοίτα το. Μέχρι να γυρίσει την πλάτη να συνοηθεί, έχει περάσει αυτό. Ο οποίο είναι 90-150 κιλά. Δεν είναι ότι δεν φαίνεται. Τι δεν είναι τελείω. Νόβα. Το Μανόλο. Μανόλο, για το φέρουμε μια μέρα το λαμόγιο. Ο οποίο ήξερε όλε τι τραγουδίστριε. Στο Ρόδον των Ιωαννίνων, εντάξει. Ναι, δεν γίνεται. Άντε εδώ, στις Μούσες, στα Μαμούνια, στο Βόης, στο Έτσι, στο Γιουβέτζι, να ξέρεις. Ναι. Παίζει πας για ένα ΠΑΟΚ, ναι. Παίζει πας για ένα ΠΑΟΚ. Και το συναντάω στο Ρόδον των Ιωαννίνων. Ναι, υπάρχει και Ρόδον Ιωαννίνων. Βέβαια υπάρχει. Δεν θυμάμαι πώς πήγα εκεί. Αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Και ξέρει όλες τις τραγουδιάρες, όλες. Η δουλειά του, άμα το ρωτήσει, η δουλειά του μου λέει είναι. Με το μικρό. Πιστεύεις ότι ο Μανόλο κονομάει από τις τραγουδιάρες κούρσες και τέτοια, γιατί αλλιώς δεν μπορώ να το εξηγήσω. Βέβαια. Σίγουρα θα τις κάνει καμιά κούρσα. Κούρσα, κούτρα, παλιά ο Μανόλο που ήταν άπλας. Mm. Τώρα σφίξανε και δεν έχει κούτρα πουθενά. Η μοναδική κούτρα που έχει κάνει ήταν πίσω στο 2000... Με Πασόκ. 7. Ναι, σχεδόν Πασόκ, ναι. Που παίρνω τηλέφωνο και το λέω, έλα με πάσεις από το σπίτι για να με πάσεις στον Καρσόν. Λέει, είμαι μακριά, έχω πελάτσα. Το λέω, με περιμένει ο Πέτζα για καφέ. Για πότε παράτησε την πελάτσα στον δρόμο, τι. Μαζί πελάτσα. Μου λέει, σε 6 να είσαι εκεί. Σε 6, ούτε 5, ούτε 4. Ναι, ναι. Σε 6. Ναι. Σε 6 είμαι εγώ εκεί. Έχει πελάτησα πίσω, ναι. Η οποία πρέπει να την πάει στο Λίμπιον το ξενοδοχείο. Στην Αγία, πάνω. Στην Ολύμπου, ναι. Ολύμπου, ναι. Ναι. Και λέει, κλείσαν οι δρόμοι. Πάμε στη Μισκή και λέει, κλείσαν οι δρόμοι, κυρία μέχρι εδώ. Τώρα λέει, κάτι έβαλγε, κάτι CB, κάτι όλα αυτά. Και, κάτι, και μου λέει, εννοείται θα κατέβω, λέει, Πέτζα αδερφός, λέει, ναι. Κουμπάρους και τέτοια. Και πιάμε καφεδάκι μαζί. Μόνο εκεί δεν με πήρε λεφτά. Και εκεί βγήκε το όνομα Ζέστιτς. Δηλαδή. Έχει υδρώσει ο Μανόλο. Καλοκαίρι. Ναι, τώρα έχει έρθει το παίζα από την Αμερική ως το Γιάκοβιτς. Ναι. Και είμαστε τώρα και έχει 35 βαθμούς. Ναι. Ξέρω 11 η ώρα το πρωί. Υδρώνει το Μοσχάρι να υποθέσω. Και υδρώνει ο Μανόλο. Ναι. Και ο Πέτζα τώρα τα ελληνικά του, ξέρεις, έχει 2-3 μέρες που είχε έρθει από Αμερική. Mm-hmm. Ξέρεις, τα ελληνικά δεν ήταν και σε μέχρι full φόρμα, ναι. Ναι. Και γυρνάει να μου κάνει πλάκα και μου λέει, ρε αυτός ο φίλος ο taxi driver, ξέρεις τα ακούει το taxi driver ο Μανό, ξέρεις φτιάχτηκε, λέω ναι, μου λέει πολύ Ζέστιτς.
Και να πει ότι ζεστάθηκε και του βγήκε ζέστιτς. Ναι, και του βγήκε. Και λέω Μανώλο, από εδώ και πέρα, τέρμα του Μανώλου, ζέστιτς. Με βάφτισε στο Γιάκοβιτς, ζέστιτς. Ε, το πάω, ξάκι, άρπαξε ευκαιρία κατευθείαν. Πάρε καρυγγίσα πάνω στην Αγία Σοφία, λέει και να σε γράψω το λέω, Πέτσα, μη μασά. Απλά είμαι εγώ, 40 εκατομμύρια συμβόλαια. Ούτε αλάρμ δεν έβαλε. Ούτε αλάρμ. Ναι, ναι, ναι. Ε, το... Τριπλό παρκαρισμένο. Αυτές οι προσωπικότητες δεν πρέπει να αναδειχτούν, ρε φίλε, για την πόλη μας. Αυτός πρέπει, πιστεύω, πρέπει να το δώσετε ένα μικρόφωνο. Ο οποίος είναι στο πέσιμο που τρώει ο Βρίζας από τους ταξιτζίδες και παρετεί την άλλη μέρα. Έφαγε το Βρίζα, να ξέρεις. Δεν ήταν αυτός. Ήτανε, ρε. Εμένα θα ακούς. Μη είπε ψέματα. Ήτανε, σου λέω. Εμένα θα ακούς. Αφού πετάω του την είπα, μου είπε ναι. Αφού ήξερα εγώ ποιοι ήταν, ναι. Α, βάει το μπούλινγκ του για αυτό. Τίποτα, κλωτσιέσαι, κανονικά. Το περιμένω στη γωνία. Έχει παιδί τώρα, πρέπει να μεγαλώσει λίγο. Δεύτερο. Ναι, μεγαλώσει και το άλλο. Ωραία. Και θα τελειώσουμε. Σου πω εγώ μετά. Γιατί στα νεύρα του κάνουν βλακίες, δεν καταλαβαίνουν. Ναι. Ξέρεις τι χρεώσαν εκεί. Ότι πήγε να πάρει λεφτά από τη Τζανδάρη. Δηλαδή που ξέρει το Βρίζα. Όταν μου το είπε. Ε, και όμως να σου πω κάτι. Τι. Πρώτη φορά τον είδα να βουρκώνει. Το ζήσει. Ναι, το ζήσει. Καλά, εννοείται. Φιλέ, τρελάθηκε. Για γιατί φίλε. Και μου είπε και το νούμερο. 70.000 συμβόλαια ήταν, φίλε. Τι να κάτσε να πει. Λέει 40. Ναι, 40 ήταν. Ο οποίο ξέρει πώ βγήκε η βρώμα, ε. Εγώ οι δικοί του τα λένε. Ε. Ο ένα ξαρεφό του. Ναι, ξέρω. Πήγε κάπου και το μπουμπούνισε. Και έλεγε ο ξαρεφό μου είχε θα πάει. Κλείσει τον Ολυμπιακό, ρε. Είχε κλείσει τον Ολυμπιακό και πουλούσε τρέλα. Και θέλει να χρεώσει τον ΠΑΟΚ. Αυτό δεν μίλαγε. Όχι, αυτός γενικά δεν μιλάει. Ένα ξάδελφό του εκεί πέρα, δεν ξέρω αν είναι ξάδελφό του. Και έγινε μπουρδέλο, πάω και πάω να βλαχαδερό. Ξέρεις για να κάνει τον μάγκα. Ξέρεις γιατί όμως πήγε και τα έλεγε. Γιατί. Μήπως το λυπηθεί ο ξάδελφό του παίχτη και του δώσει κανένα ψηλό. Έτσι είναι αυτά. Έτσι πάνε αυτά. Κοκακόλα, φίλε, κοκακόλα αυτή. Τώρα το άμα αυτό. Πάρε τον πίνι λίγη σου και το ασούτια σου. Ο ξάδελφο. Εκεί φαίνεται η αδυναμία του μηχανισμού. Δηλαδή. Έρχεται ένα βλαχαδερό από το Σοχό, σπηλώνει τον τεχνικό διευθυντή του ΠΑΟΚ και οπαδοί του ΠΑΟΚ, όχι όλοι, οπαδοί του ΠΑΟΚ την πέφτουνε. Ωραία. Πού ξέρουν οι οπαδοί, δεν φταίνει και οι οπαδοί. Γιατί άμα ακούγεται αυτό, το λάθος του ζήσει του κάθε τεχνικού διευθυντή είναι να απαντήσει. Αλλά μην απαντάει στον καθένα τώρα. Είναι και αυτό, φίλε. Αυτό σου λέω, φίλε. Τώρα. Δεν μπορεί τώρα εκεί λοιπόν δεν ανεβαίνει το θέμα. Πάζει ο παδό. Άκουσε αυτό. Εκεί στέλνει πέντε παιδιά, πηγαίνετε τσαλακώστε, κοιτάτε εκεί, σέρνει και το σόι όλο μαζί. Έτσι. Και αποδείχθηκε μετά ότι ο τύπος ήταν κλεισμένος στον Ολυμπιακό ναι. Και με ένα μαύρο χωρίς τεχνικό διευθυντή. Ωραία. Και έχω τώρα τον κόνο. Κολλητό σου. Τον κόνο που κάνει το τεχνικό διευθυντή. Τον κολλητό σου. Ναι, τον κολλητό σου. Τέλο πάντων. Αλλά παράγοντα άλλη ομάδα μου είπε το μυθικό. Άντε, σε αυτήν τη βάζει και 100 εκατομμύρια μου λέει. Ο άλλος πώς κάνει τούρε μέσα σε το φουρτιώτη. Γιγουλά τη. Να σε ρωτήσω κάτι. Άκουσα πριν μερικές μέρες αυτός ο τεχνικός διευθυντής του Άρη έφυγε. Μυρό. Ναι. Πάω ξάκι άλλο. Έφυγε. Θα φύγει, δεν συνεχίσει. Πόσο να αντέξει ο άνθρωπος. Θα φύγει, δεν είναι για άλλα βαθμική. Ο Παύλος αυτό του αρέσει. Α, ναι. Ανεβάζει ο άνθρωπος και φεύγει. Τι έκανε, μια χαρά είναι. Δεν του αρέσει να είναι στην Αλφαθνική, ρε. Φίλε, άκου να δεις. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν κάτι καλά. Κάτι έπαθα. Ναι. Σε έφαγε ο παπάς, ρε. Έφαγε ο παπάς, ρε, πάτερ. Δεν μπορώ να κάτσω γάμο. Σε έφαγε ο παπάς, ρε, φίλε. Το βράδυ, δύσκολα είσαι. Τράβα φωτογραφία, έτσι, εδώ που το... Ε, το Γιαννούλη, ρε, φίλε. Ε, το Γιαννούλη. Ναι. Να σου πω τώρα, τι να μας κάνεις, πώς το λένε, ο Παύλος είναι μια κλασική περίπτωση ποδοσφαίρα ανθρώπου που ξέρει ακριβώς τι είναι. Δηλαδή, τι είναι ο καλύτερος να ανεβάζει ομάδες από τη Football League στη Super League. Ναι. Θες να ανέβεις, φίλε, εγώ είμαι ο κατάλληλος. Έχει ανεβάσει κατά σειρά. Ηράκλειο. Ποιο Ηράκλειο, από πριν είναι. Από όλων Αθηνών, την πρώτη φορά. Αυτό στη Θεσσαλονίκη, όσοι είναι. Ηράκλειο, Λαμία, την Κουζάνη. Α. Λαμία, Άρη. Ναι. Τώρα, εγώ αν έχω μία ομάδα στη Β' Εθνική. Ναι. Θα δω το μπάτζετ μου. Τι είναι, 2 εκατομμύρια. Ένα δομηροφορίδι, τα 150 δικά σου. Και μετά δεν μπορεί να τσιμπήσω με μεταγραφέ. Δεν κάνω, δεν με ενδιαφέρει. Δεν είναι όλοι έτσι, ρε. Ξέρεις πολύ καλά ότι
Δεν, έτσι δουλεύουμε, θα πάνω κάτω. Ο μεγαλομέτωχος πάντα ξέρει ότι κάτι θα βάλει στη τσέπη. Ο μόνος ηλίθιος ήταν ο δικός σου. Που και το χρέωμα έφαγε και στο κερί 33 σε λίγο. Αλλά το θέμα ποιο είναι λοιπόν τώρα. Ο Παύλος είναι από τους ανθρώπους που ξέρουν ακριβώς τι κάνουν. Όταν ο Παύλος πάει στη λογική ότι θα ανεβάσω την ομάδα σου παιδίκα και θα μείνω, θα χάσει τα κεκτημένα του. Κατάλαβες. Δηλαδή του χρόνου πήγαινε στο Ξαδράμας που έχει χρήμα. Ναι. Ανέβασε το Ξαδράμας. Μετά. Οι επιλογές του. Ναι. Ποδοσφαιριστές. Value for money όλες. 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 Μπράβο. Το Ηρακλή στη Φιλανδική παίζει μπαλάρα. Μπαλάρα, φίλε. Η Αβίλα. Ναι. Με τον άγνωστο Χ. Η Λαμία ήταν λίγο πιο σμπρόξιμο. Είχε σμπρόξιμο πολύ παρασκήνιο. Αλλά και σε αυτό είναι καλό. Τον Άρη τον ακουμπήσαν φέτος. Άσε που φωνάζουν αυτοί πάντα ότι τους αδικούνε. Όσα έχασε, τόσα πήρε. Και ήταν ένα επίπεδο πάνω από τις άλλες ομάδες. Πέρσι ξέρεις γιατί δεν ανεβήκανε. Ναι. Γιατί νομίζανε ότι αγοράζοντας παίκτες Super League's. Ποτέ αυτό. Ποτέ. Ποτέ. Η κάθε κατηγορία έχει τους παίκτες της. Φίλε, ακριβώς έτσι είναι η Α2 στο μπάσκετ. Όσες ομάδες πήγαν και πήραν παίκτες Α1, δεν ανεβαίνανε. Παίζανε ωραίο, εντάξει, μπάζει, ξέρεις αυτό, ναι, ναι. Φίλο, ο καθένας είναι στο είδος του. Εκτός αν πας 4 επίπεδα πάνω, όπως είχαν το Περιστέρι φέτος. Κατάλαβες. Ναι, εντάξει. Εκεί ξέφυγε το Περιστέρι. Εντάξει, το Περιστέρι, μπάτζετ τώρα μιλάμε. Το 5ο μπάτζετ στην Ελλάδα είχε. Ναι. Μπορεί και το 4ο. Μετά τον Προμηθέα αυτό είναι. Α, είχε και το Λαύριο. Ω, δεν είναι πολύ ακριβό το Λαύριο. Του κολλητού σου, και... του Τελπανταδάκη, παίχτε, δεν είναι. Μα του δίνει και τζάμπα για να του δώσει πειραξία. Σε πετυχημένα project. Καλά, εντάξει. Δεν είναι και. Κοίταξε, είναι και καλή παίχτη. Ναι, καλή παίχτη είναι. Δεν είμαι ο μάνατζερ. Ποιο μάνατζερ, άμα θέλω παίχτη να πάει, ακού το μάνατζερ, πλάκα μου κάνει. Δεν είναι η μάνατζερ τόσο σπουδαίο πράγμα. Είσαι καλό. Κοίταξε, σου πω και το άλλο. Φτηνό και καλό δεν υπάρχει. Φτηνό και καλό δεν υπάρχει. Φτηνό και καλό. Εννοώ γκαραντί. Να σου βγει γκαραντί να πει, θα πάρω αυτόν. Είναι φτηνός, αλλά είναι πολύ καλός παίκτης. Δεν υπάρχει. Ανακοίνωσε το αντίο του ο τεράστιος Ντάντε, που τέτοια εποχή πέρσι μας έκανε ιδιαίτερος χαρούμενος. Βολέι. Ναι, φίλε, παιχτάρα. Δεν υπήρχε, φίλε, όλη τη χρονιά. Κλασικός NBA'er. Δεν υπήρχε, όλη τη χρονιά δεν υπήρχε Ντάντε. Δες, φίλε, αυτός είναι βετεράνος. Και με το που ξεκινάνε τα playoff, πάπ του πατά το κουμπί και αρχίζει πάτα και τα πάτα. Ειδικά στα παιχνίδια τώρα, γιατί του έκανε του ξεφτυλίσει του άλλου. Αυτή είναι η συντήρηση. Και μόλις είσαι έτοιμος, πότε είσαι έτοιμος, το Μάιο, ο Μάιος είναι ο μήνας, play-off. NBA είδες καθόλου. Ο Γιάννης ισοφάρισε, 2-2. Ισοφάρισε. Πολύ ισορροπημένη σειρά αυτή, το Celtics, Milwaukee. Αν νομίζω ότι θα περάσουν οι Celtics, έχουν μεγαλύτερο βάθος. Ναι, και εγώ έτσι το βλέπω. Πάντως είμαι, δηλαδή, αυτοί οι προπονητές στο NBA. Δεν τους νοιάζουν οι αντίπαλοι. Τους νοιάζουν οι δικές τους ομάδες. Δηλαδή βλέπεις ότι όλα αρχίζουν και τελειώνουν σαν Αντετοκούμπο. Βάλε δύο παίχτες απάνω. Δεν βάζουν. Και τους ξεφτυλίζει με 30 πόντους. Ναι, έχασα ένα στοίχημα. Τον έβαλα άντρα 28 στο παιχνίδι. Δηλαδή είναι δυνατόν. Αυτό δεν το κάνουν, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Ούτε ξέρω, έχουν κάποια. Κολλήματα. Κολλήματα, όχι, είναι θέμα φιλοσοφίας του αθλήματος, ναι, κουλτούρα τους. Όπως δεν κάνουν φάουλ ποτέ στο τρίποντο. Ναι, πιστεύουν ότι η άμυνα είναι καλύτερη από την επίθεση σε κάθε φάση. Σε κάθε αγώνα, σε κάθε ομάδα. Πιστεύουν ότι η άμυνα, δηλαδή άμα είναι στο σουτ, η άμυνα, προτιμάν μία άμυνα παρά μία επίθεση. Η φιλοσοφία τους είναι αυτή. Προτιμούν δηλαδή να πετύχουν το καλάθι σίγουρα και να αφήσουν χρόνο στον αντίπαλο. Π.χ. αυτό λες. Όχι, λέω, άμα είναι τελευταία φάση. Ναι. Λένε θα πάρουν time out, ξέρω εγώ, και θα πούνε πάμε να παίξουμε αμινάρα. Να μην φάμε το καλάθι. Δηλαδή, ή θα χάσουν ή θα πάνε στην παράταση, ας πούμε. Αν μένει χι το μάτς ή ένα πόντι, δύο πάνε αναλόγως. Ενώ στην Ευρώπη, οι μυαλωμένοι, γιατί αυτό είναι η λύθιο που κάνουν. Οι Αμερικάνοι. Ναι. Εδώ στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, πας ή να χάσει ή να κερδίσει. Όχι για την ισοπαλία, όχι για την παράταση. Ναι. Κατάλαβες. Δηλαδή, χάνεις τρεις πόντους, ρε φίλε. Μάλλον κερδίζεις τρεις πόντους. Δεν κάνεις φάουλ. Δεν κάνω. Το κόψω κεφάλι, δηλαδή, να μην σουτάρει τρίποντο.
και τα βάζουν. Ναι. Και άλλοι τα βάζουν. Δηλαδή. Και άμα του πει, λένε, εμεί πιστεύουμε αυτό είναι το πλάνο μα. Στατιστικό θα είναι, δε, Αμερικανιά. Ναι, στατιστικό είναι. Κλασικά Αμερικανιά. Λέει πόσο είναι το τρίποντο, 30% ευστοχία. Εντάξει, το τελευταίο τρίποντο πάντως έχει πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση. Το τελευταίο τρίποντο έχει πάντα πάνω από 60%. Αν είναι ελεύθερο. Είναι, δεν είναι ελεύθερο. Πάντα το παίρνει ο παίχτης που πρέπει να το πάρει και πάντα το βάζει. Και έτσι λένε ότι αυτός ο παίχτης είναι all star ή είναι παιχταράς ή όλοι είναι. Έχεις κάνει, έχεις βάλει buzzer beater. Buzzer beater. Έβαλα ένα γάμο και δεν μέτρησε. Α, δεν ήταν buzzer beater, ήταν buzzer after beater. Μπήκε. Ναι. Και έπαιζα, παίζαμε Τσιμπόνα Παναθηναϊκός Ευρωλίγκα. Και πάμε στην Τσιμπόνα και με το που, μπαίνω, με το που μπαίνει ο Μποντιρόγκα μέσα. Να τον φάνε τον. Τι να τον φάνε, εδώ πετάγαν καρέκλες. Χαμός. Και κάνω παπάδες, βάζω μια 15-17 πόντους. Στο τρίτο δεκάλεπτο. 3-2-1, την πετάω από το. Όχι από το κέντρο, από το ψευτοτρίποντο και μπαίνει. Λέω δεν ξανασουτάρω του χρόνου πάλι. 1-1, 100% κάτω τριποντέρ. Ναι, μετά θα πήγα να κολαντρήσω. Ξέρεις, Αλβέρτη και που πλάει. Τελειώνει το ματς. Μάλλον δεν τελειώνει το ματς. Και μας δίνουν διαιτητές και ακυρώνουν τώρα και κερδίζουμε 20-0. Και έχασα τα στατιστικά μου. Σου παραμένει. Ναι, ρε, γάμα. Τι, παίρνουν τηλέφωνα, ποιος είναι, τι θέλουνε, τη φωνή σου. Έχω βάλει 3 τρίποντα στη ζωή μου, 3 ή 4. Ένα το έχω δει σε βίντεο πάντως. Ένα που έχω βάλει. Έχω βάλει ένα με Μάλαγα, που έπεσα στη Μάλαγα σε playoff με μπάλα σκοτωμένη, πεσμένη κάτω, την πιάνω, την πετάω, 3-2-1 πάλι σε μπάζε, αλλά όχι το τελευταίο. Ναι. Τελευταίο. Και φώναζε 10.000 κόσμος, Γκρέκο, Γκρέκο. Δεν το πιστεύω ότι αυτοί ενθουσιάστηκαν. Και παίρνει time out άλλο. Τι κάνει, δεν με. Stand innovation, α πούμε. Δεν ήταν stand innovation, γιατί και έχει χορεύτρες, έχει τέτοια μπουκάν μέσα. Αγκάλες, χορεύτες. Τίποτα, άσε με έκοψε. Αυτό με τις cheerleader πάντα το είχα θέμα. Ποιο. Μπαίνουν οι cheerleader, δε φίλε, παίζει σε παιχνίδι. Ναι. Ωραία, είσαι νεαρός και άπειρος, όχι τώρα που είσαι όριμος. Ναι. Ωραία. Σκέφτεσαι ποια θέλεις να δώσεις. Εκείνη την ώρα. Όχι. Κάποιος με ερώτησε ναι. Την ερώτηση της του αιώνα αν ποτέ την ώρα του αγώνα. Και γίνεται αυτό. Καλά, καμιά φάση πολύ λυθιά σκηνικά συμβαίνει. Δεν γίνεται αυτό. Σε να ερεθιστείς την ώρα του αγώνα. Να είσαι κουρδουσιά όπως λένε στην Κέρδη. Τι να κάνουμε, υπάρχουν και τέσσερις απορίες, φίλε μου. Όλα μετά έχουν ρωτήσει. Ναι. Όλα μετά ρωτήσανε. Ωραία, πάμε και στο διατάστατο. Ναι. Τις τσιλίδες τις τρώτε, ρε. Όχι, απαγορεύεται στο συμβόλαιο. Τι? Ιστορικός κανονισμός. Τσιλίδερ, μηχανάκια. Βουνά με χιόνια, σκι και τα λοιπά όλα αυτά. Ρε άσε το δικό κανονισμό, απαγορεύεται. Ο Γιάννη, ό,τι υπέγραφε και έμενε. Πού είχα τσιλίτερ, δική μου άσε, δεν το έκανες. Στον Παναθηναϊκό. 2 χρόνια, τι. Στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό, μακράν τις, τα πιο ντούκια τσιλίτερ. Λες και κάνανε 80 κιλά πάγκο ήταν. Ναι. Κάτι αθλήτρες φέρνανε. Πήγαν να κάνουν σπαγκάτο και το κάνανε όχι με χάρη, το κάνανε κο-κο! Και πονάγαμε εμείς. Έξω τώρα ξαφνικά κάνανε 2 κολοτούπες και παπ! Σκάγανε κάτω. Α! Και λέει ο Θανάσης ο Γιαννακόπουλος, πάρτε από εδώ! Έλα εγώ να με έκανα. Κλέγαμε το Θανάση. Μα κύριε Θανάση, πάρτε από εδώ λέει. Πίσω με ωραία κοριτσάκια, ομορφούλικα, ξέρεις. Ντούκια. Με μπράτσο, με τεχνικά. Πάμε, γι' αυτό φίλε. Φίλε, πετάνε, κάνει 2 στροφές στον αέρα. Και σκάει με το κίνητρο. Με το τι πιάνουνε, κολοτούμπα, κλα! Και με το που κάνει, ακούγεται και το. Φω! Μίλαγε ο Μπράντοβιτς. Πού να κοίτα, τι να ακούσεις, ρε κότς. Ζωγράφιζε εκεί στον πίνακα. Μαύρος ο πίνακας πήραν, είχε νεύρα, πήγαν. Όταν οι προπονητές τρελαίνονται, ο Μαρκαδόρος πάει με τσίλια.
You here, you go, God, turn, pitch kumatra, you come. Καλαντζής, give the ball to Dejan, pitch kumatra, bam, 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 Γιαννούλη, what the fuck. Ξέρεις γιατί, πολύ γερή. Και ξέρεις το ένα μάτι στον πίνακα, το άλλο μάτι εκεί. Και να την κάνει μαγκές. Τι είναι μαγκές. Άιντε. Άιντε, γεια σας. Άιντε. Ακολουθεί μαγκαζίνο. Πασόκ για άλλη μια χρονιά. Πασόκ, φίλε. Πάοκ, Πασόκ, ηλεκτροσόκ. Εκπομπή Πάοκ, Πασόκ, ηλεκτροσόκ τελείωσε. Ακολουθεί το μαγκαζίνο. Με τον Θανάση Κυλώνη και τον Νίκο Παπαδόπουλο. Εμείς δεν θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την Παρασκευή. Θα κάνει ο Μοσχοβίτης με τον Μουρελή. Γιατί βραβεύει τον Γιαννούλη η Ένωση Γυμναστών. Γελάει. Ελλάδος. Γελάς, ρε. Τι να μην γελάω, ρε. Είναι τι να μην γελάω. Ακόμα πτυχίο δεν πήρε, σε βραβεύουνε. Άμα το παίρνει. Θέλει να το ξαναπιάσουμε, Μπίλι. Αδερφέ, 25 χρόνια celebrity είμαι. Πάρ' του χαμπάρι. 25 χρόνια. Πρώτη φορά που με έγραψε η εφημερίδα, γράφει ο ΠΑΟΚ, το νεαρό Γιαννούλη, 2-4, 16 χρονών. Το πρώτο κείμενο δηλαδή, που γράφτηκε για σένα ήταν και αυτό ψέματα. Πρώτο σέλιδο.